Απ' την άλλη, πιστεύω το Περιστέρι θα προσπαθήσει μέσα από τη δυνατή του άμυνα και εκμεταλλευόμενο στην έδρα του να τρέξει τον εφηδιασμό και να σταματήσει τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα οι δύο προπονητές έχουν κάνει τα πλάνα τους. Έχουν προσπαθήσει και έχουν βρει τον τρόπο. Νομίζω ότι έχουν βρει τον τρόπο για να σταματήσει το ατού της άλλης ομάδας. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον να δούμε από την αρχή πώς θα σταματήσει το ατού η κάθε ομάδα της άλλης. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινάει. Πρώτη επίθεση για τον αγώνα μετά την προσπάθεια του Γλυνιαδάκη, πήρε τον τζάμπολ. Το σούτ τριών πόντων από τον Παπαμακάριο. Εύκολη μπάλα στα χέρια του Μιλισάβλεβιτς. Για τον ΠΑΟΚ Μιλισάβλεβιτς, βασιλιάδης κόμματος Αλέξης Σκοτ. Καμία έκπληξη στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Αλέξης, μια σημαντική μορφή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ τα τελευταία 15 χρόνια. Κόμματος από τον Περσέα της Λάρισας. Πέρασε και από το Μακεδονικό και από τη Λάρισα στον ΠΑΟΚ. Και να δούμε και την πεντάδα για το Περιστέρι. Κούρτοβιτς, Παπαμακάριος, Πελεκάνος, Γλυνιαδάκης και Χάτσον. Καθώς ο Λάρις Κιουαρτ δεν έχει ακόμη το δικαίωμα να παίξει. Είναι ένα ξεκίνημα ανάμεσα σε δύο ομάδες που, επαναλαμβάνω, είναι και οι δύο υγιείς, μην το ξεχνάμε αυτό οικονομικά. Και είναι δύο ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν προσφέρει πολλά στον μπάσκετ. Παπαμακάριος, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Σπυρίδωνος. Το φάουλ είναι από τον Βασιλιάδη. Ένα παιδί από τα νέα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, με έφεση στο σκοράρισμα, ένας εξαιρετικός σουτέρ. Και νομίζω, κύριε Πετρόπουλε, ότι θα έχει πολλά να μάθει για τον προπονητή του, τον Πανε Πρέλεβιτς. Σίγουρα. Ο Πρέλεβιτς ήταν μια μεγάλη μορφή. Μεγάλος σουτέρ. Μπορεί να δώσει πολλά στους παίκτες του. Γλυνιαδάκης, ο ψηλός του Περιστερίου, ταλαιπωρεί και ταλαιπωριέται από τον Σκοτ και τελικώς η μπάλα στα χέρια του Κούρτοβιτς. Κούρτοβιτς σε ρόλο playmaker, απελευθερώνοντας από το ρόλο αυτό τον Παπαμακάριο. Χάτσον, ωραία κίνηση για το κάρφωμα στο alley hoop. Δεν υπάρχει φάουλ. Τώρα υπάρχει όμως από τον Αλέξη πάνω στον Αντέ Χάτσον, τον δεύτερο από τους Αμερικανούς της ομάδας Περιστερίου. Ο Λάρις Στιούαρτ, στη γνωστή υπόθεση, όπως και ο Μπιούφορντ, όπως και ο Σολόμον, ακόμη δεν έχει λήξει το θέμα της ποινής του. Και είναι σημαντικό το ότι στον πάγκο των δύο ομάδων βρίσκονται δύο άνθρωποι που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Αργύρης Πεδουλάκης, ξεκινώντας από τον Άγιο Ερέωθειο στο Περιστέρι, πέρασε στο τέλος της καριέρας του, μιας σημαντικής καριέρας κάτω από τον Παναθηναϊκό. Ενώ για τον Πάνε Πρέλεβιτς, να πούμε, τον Αστέρα Βελιγραδίου, την Εθνική Ομάδα της Ιουγκοσλαβίας, στον ΠΑΟΚ, όπου έκανε πολύ πολύ μεγάλη καριέρα, σε σημείο που να θεωρείται από τις κεφαλές της σύγχρονης ιστορίας του δικεφάλου του Βορρά. 2-0 από τον Αντέ Χάτσον, ένα παιδί το οποίο είναι ουσιαστικό, είναι θετικό, δεν είναι εντυπωσιακό. Μην περιμένετε από αυτό τις μεγάλες φάσεις, μην περιμένετε το σκοράρισμα των 30 πόντων. Είναι ο παίκτης κλειδί όμως που θα μαζέψει τα rebound, τα σκουπίδια που λένε στην Αμερική. Εδώ είναι ο Μιλισάβλεβιτς. Η τάπα από τον Γλυνιαδάκη που σκεπάζει εκεί τον ουρανό στη ρακέτα της ομάδας του. Πελεκάνος, Στιούαρτ, ξεφεύγει από τον Βασιλιάδη. Είπαμε, Δημήτρη, ότι το Περιστέρι θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την δυνατή του άμυνα και να βγάλει καλάθια στον ενδιασμό. Αυτό δείχνει προς τη μήνυμα ότι θέλει να πετύχει, αλλά θα δούμε στη συνέχεια αν θα το καταφέρει. Άλλωστε είναι μια αθλητική ομάδα, είναι αθλητικά παιδιά και έχουν όλα τα ύψη και τις ικανότητες. Σκοτ, ένας επίσης σημαντικός παίκτης για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Πάιρο Σκοτ. Έχει περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα, από την Κάρσα, βλέπετε εδώ, έχει περάσει και από τη Ρεάλ, εδώ, δυνατό παιδί, πολύ δυνατό. 4-2 μπροστά το Περιστέρι. Παπαμακάριος. Το σκρίνει από τον Γλυνιαδάκη. Πολύ ωραία η εναλλαγή ψηλού κοντού. Παπαμακάριος μαρκαρισμένος από τον Βασιλιάδη σουτάρι. Μέσα με τα μπλου αν είδα καλά. 7-2. Ένα ξέσπασμα του Περιστερίου στο ξεκίνημα. Να ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μεγάλη μορφή του ΠΑΟΚ. Στο ξεκίνημά του ως πρώτος προπονητής στην ομάδα. Πέρσι ήταν ασίσταντες συνεργάτης. Μιλισάβλεβιτς, Αλέξης. Κλέψουμε από τον Παπαμακάριο από τα χέρια του Γουέντελ Αλέξης. Παπαμακάριος παίρνει τα βήματα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 9-2 στο ξεκίνημα. Κάτι που αναγκάζει εσπευσμένος τον Μπάνε Πρέλεβιτς να πάρει το πρώτο time out του αγώνα στο 7-19. Εδώ σε επανάληψη το drive και το lay-up. Τέρι, που σημαίνει ότι αξιοποιεί άριστα τον παράγοντα έδρα επί του ΠΑΟΚ. 99-2000-90-79 το Περιστέρι. Την επόμενη χρονιά 77-70, 2001-2002, 89-79 το Περιστέρι που πετυχαίνει 85,3 πόντους. Σημαντική επιθετική συγκομιδή και δέχεται 76 πόντους. Όμως πάμε πρώτα από τους φιλοξενούμενους που άλλωστε ζήτησε ο προπονητής του ο Μπάνε Πρέλεβιτς στο time out. Πάμε να ακούσουμε τι θα μας πει ο Νίκος Κορόβλας για τις οδηγίες του Μπάνε Πρέλεβιτς. Νίκο.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε στους παίκτες του: κάνετε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είπαμε να κάνουμε. Θέλει συγκέντρωση στην άμυνα, ο Σκότ να μην απομακρύνεται πολύ από τον Λινιαδάκη για να μπορεί να τον μαρκάρει και να μην δέχονται εύκολα καλάθια. Στην επίθεση μπάλα να γυρνάει και να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα για σουτ. Μάλιστα. Και πάμε και στο Περιστέρι, όπου ο Αργύρης Φεδουλάκης πρέπει να είναι ευχαριστημένος με αυτό το ξεκίνημα. 9-2 στο 7 και 13 πριν από την λήξη. Για να ακούσουμε τον Γρηγόρη. Να είναι Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Ο Αργύρης Φεδουλάκης είναι ευχαριστημένος. Απλώς ζήτησε να έχουν καλύτερη. Ναι, Δημήτρη, σ' ακούω βεβαίως. Σε ακούω. Απλώς ο Αργύρης Φεδουλάκης ζήτησε αυτό που είπες. Είναι ευχαριστημένος να έχουν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, πιο γρήγορη μάλλον στην επίθεση. Άστοχο το σουτ. Κούρτοβιτς. Σκότ έχει βγει ψηλά, ντάμπλτι με και με Μιλισάβλεβης, παραλίγο το κλείσιμο με τον Βασιλιάδη. Παπαμακάριος. 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση Πελεκάνος, πατώντας τη γραμμή των 6-25 εκεί. Ο Μιλισάβλεβης, ο πρώην παίκτης Λιμούς, καθαρίζει τη φάση. Κόμματος. Ένα μεγάλο επιθετικό όπλο για τον ΠΑΟΚ, εκεί προσπαθεί και ο Βασιλιάδης και σώζει την φάση. Κόμματος, ξεμαρκάρεται, σουτ μέσα. Αυτό το παιδί έχει μια μεγάλη κάτι ευκαιρία. Που το έχει, μια κίνηση την οποία την έχει την και έχει είναι αποτελεσματικό αυτό. Και θεωρώ, χωρίς να παίρνω τον ρόλο προπονητή, ότι αν βελτιώσει λίγο κάποιες κινήσεις στα βασικά και στην άμυνα, νομίζω ότι το μέλλον διαγράφεται ακόμη λαμπρότερο από ό,τι έχει ήδη. Η φετινή χρονιά δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να γίνει αστέρι. Αλέξης μπλοκάρει με φάουλ, όπως λέει ο Σπυρίδωνος τον Άντρε Χάτζον. Από εκεί πέρα έχουμε δύο ομάδες, κύριε Πετρόπουλε, οι οποίες έχουν σημαντικούς και καλούς παίκτες. Καμία εκ των δύο πάντως δεν έχει superstar. Αυτό είναι κάτι που βοηθά τα σχέδια των δύο προπονητών. Όχι, έτσι θα έλεγα, όπως έχουν τα πράγματα. Θα έλεγα ότι δυσκολεύει το έργο των προπονητών. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα star, προσαρμόζεις την αμυνά σου κατά τέτοιο τρόπο και μπορείς να του κλείσεις το διαδρόμο, μπορείς να του βγάλεις την μπάλα πάνω και θα εξαρτηθεί η καλή επίθεση από το τι θα κάνουν οι άλλοι παίκτες. Αλλά όταν οι άλλοι παίκτες είναι καλοί, τότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Και βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν κάθε στιγμή. Και μια τεχνική παρατήρηση ακόμα, Δημήτρη, είναι όταν. Χρειάζεται το κλέψιμο εδώ από Παπαμακάριος, αφήνει πάνω στο καλάθι. Σκοράρει 13-5, η διαφορά στους 8. Σε ένα καλό σημείο του Περιστερίου, το pick and roll, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει πολύ σωστή αντιμετώπιση, παγιδεύοντας τον παίκτη με την μπάλα, τον κοντό δηλαδή, τον playmaker, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο Γλυναδάκι για σου, το οποίο δεν είναι καλό σιτέρα από μακρινή απόσταση. Λοιπόν, το φάουλ από τον Άντρε Χάτσον και περνάει όλη μια θέση του Μιλισάβλεβιτς. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Πρέλεβιτς δεν πήρε αυτό που ήθελε από τον Μιλισάβλεβιτς και βάζει ένα παιδί που είναι εξαιρετικό στο να διατρέχει το γήπεδο από μια πλευρά στην άλλη, εξαιρετικό στο να περνάει ασίστια από κλειδαρότρυπα και ενδεχομένως να υστερεί, όχι ενδεχομένως, υστερεί από τον Μιλισάβλεβιτς, ενώ βλέπει το σούτ από τον Αλέξη από την κορυφή θα αστοχήσει, υστερεί στο σκοράρισμα. Άρα ο λόγος που τον έβαλε ο Πρέλεβιτς ποιος είναι, κύριε Πετρόπουλε? Πιστεύω ότι η κακή του παρουσία τώρα στην αρχή, αλλά ο Μιλισάβλεβιτς είναι σημαντικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι τον έβγαλε να καθαρίσει το μυαλό του και την άμυνα, για την άμυνα του πιστεύω πάνω στον Παπαμακάριο, που πάλι συνεχίζει ο Παπαμακάριος να είναι κινητήριος δύναμη για το Περιστέρι. Ο Παπαμακάριος που έχει φτάσει τους 9, πλησιάζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο, θα λέγει κανείς, το μέσο μόνο του φετινό. Κόμματος αστοχή, μπάλα στο Στεφάνι. Κόμματος, ο Σπυρίδωνος λέει με φάουλ, δεν ξέρω αν ήταν. Πάντως ήταν προσπάθεια για κλέψιμο της μπάλας εδώ από τον Έστωρα Κόμματο. Το βλέπουμε εδώ. Για να δούμε. Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, Δημήτρη, όταν λέγαμε πριν ότι δεν υπάρχουν στάσεις, είναι καλοί παίκτες οι οποίοι μπορεί να γίνουν στάσεις στην πορεία. Δηλαδή και ο Πελεκάνος και ο Παπαμακάριος από το Περιστέρι, ο Κόμματος, ο Βασιλιάδης από τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι είναι παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα. Αλλά και οι δύο ομάδες, και αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό και εγώ, είναι ότι στηρίζονται περισσότερο στην ομαδική δουλειά παρά στο ατομικό παιχνίδι του καθενός. Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι μπορεί να αναδειχθεί και ο στάρ του παιχνιδιού. Ο Παπαμακάριος που είχε 3 στα 3 δίποντα, είχε 0 στις 2 βολές. Το 15-5 παραμένει στο 5 λεπτό ακριβώς του πρώτου δεκαλέπτου. Λιμιά της κόμματος. Αμιλά για το σκοτ που προσπαθεί να πάρει την βασική γραμμή. Ανάμεσα από δύο υπάρχει φάουλ. Το φάουλ από τον Εργυλιαδάκη, τον προεπέκτη του Παναθηναϊκού και του Πανελληνίου. Ένα ψηλό παιδί από τους λίγους. Να χρησιμοποιήσω την αμερικάνικη έκφραση, κύριε Πετρόπουλε, 7 footer στην Ελλάδα. Ναι. Από 2-14 και πάνω. Που αξίζει να δουλευτεί και είναι τυχερός, γιατί είναι ένα προπονητή όπως ο Πετουλάκης που δίνει χρόνο και ευκαιρίες στα μικρά παιδιά. Επειδή τον είχα στις εθνικές ομάδες, το γνωρίζω καλά το παιδί αυτό. Πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό παιδί. Φοβερός χαρακτήρας, ήθος τρομερό. Τεράστια προσπάθεια και είμαι σίγουρος για το μέλλον του και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ μπροστά. Ο απόφυτος του Rice University αστοχή. Έχει περάσει δύο χρόνια από τη Λάρισα, από τη Real Madrid, από τη Βικτόρια, από την Reggio Calabria. Ένα παίκτη ο Σκοτ, ο οποίο πραγματικά έχει αφήσει τα δικά του διαπιστευτήρια. Είναι δυνατό παίκτη. Νομίζω ότι γύρισε σε ζώνη ο ΠΑΟ.
2-3 εδώ από τον Παπαμακάριο. Προσπάθεια για assist, έρχεται και Πελικάν. Και κάνει κάτι που ξέρει καλά, τη διείσδυση και το παίξιμο κοντά στο καλάθι παρά το ύψος λόγω του άλματος που έχει. Το τελείωμα αυτό το φάσιμο. 4,5 για τη λήξη, 17-6 μπροστά το Περιστέρι, ο Πάοκ με τον Βασιλιάδη. Έξοχο σουτέρ και το αποδεικνύει, είπαμε για τον Βασιλιάδη. Είναι ένα παιδί που διαπρέπει στις μικρές εθνικές ομάδες και οι εθνικές ομάδες στηρίζονται αρκετά πάνω του. Και έχει όρεξη για δουλειά. Άρρωστε, εδώ να δούμε τη φάση με τον Γρυνιαδάκη που αλλάζει χέρι στον αέρα. Εδώ φάνηκε ότι παρά το ύψος του μπορεί να έχει και τεχνική κατάρτιση ένας παίκτης. Ο Γρυνιαδάκης εδώ. Λέει λοιπόν για τον Βασιλιάδη που δεν είναι ο μόνος. Είναι ο Αποστολίδης, είναι ο Βασιλόπουλος, είναι ο Μυροκεφαλίδης. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει μια καταπληκτική εφηβική ομάδα. Άρα γίνεται δουλειά σε βάθος στον ΠΑΟΚ. Και αυτό θα φανεί, φαίνεται ήδη από φέτος δηλαδή, αλλά θα φανεί και στο μέλλον. Ο ΠΑΟΚ που εξηγείανε τα οικονομικά του, και εδώ είναι το δεύτερο φάουλ του Χάτσον. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μια καλή, γερή νεανική βάση. Ο κόμματος Σκοτ ανάμεσα από 4 αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 19-11 πλησιάζει ο ΠΑΟΚ στους 8. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να το εκμεταλλευτεί και δείχνει ότι προσπαθεί να το κάνει με τον Σκοτ μέσα στο καλάθι. Εκεί έχει υπεροχή. Γιατί ο Γρυνιαδάκης δεν έχει τον όγκο και την εμπειρία του Σκοτ. Αντρέ Χάτσον, προσποίηση. Αριστερό, jump shoot από τα 2 μέτρα. 21-11. Η διαφορά έχει πάλι διψήφια. Εδώ είναι ο Αντρέ Χάτσον. Λινιάτης. Σκοτ. Λέιζερ πάσα στον κόμματο που θα πετύχει ένα καταπληκτικό καλάθι. Ωραίο καλάθι. Πολύ ωραίο. Δίνει τέτοιο φάλτσο, τέτοιο σπίρι στην μπάλα που καταλήγει αυτό το καλάθι. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να το ξαναδούμε. Δείτε εδώ. Εδώ, χωρίς να βλέπει, η μπάλα βρίσκει. Στεφάνι, αν έχει τέτοιο φάλτσο. Δύσκολο καλάθι. Δύσκολο. Ήταν, ήθελε και τύχη. Έτσι ήθελε και τύχη. Χάτσον. Παπαμακάριος. Νέο drive. Πολύ ωραία κίνηση. Η λόμπα όμως δεν μπαίνει στο καλάθι. Κόμματος για το Λιμιάτη. Κόμματος. Σκοτ είναι σαφής η οδηγία, θα λέγανε στον Τρέγερ, θα πάει μπάλα στο Σκοτ. Και μπάλα είναι τελικός για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουμε στο 2.50 από τα 21 και 13 προηγείται το Περιστέρι. Και ο Βασιλόπουλος και ο Μιλισάβλης στη θέση Λιμιάτη και Αλέξης. Με Βασιλόπουλο νομίζω δυναμώνει η ομάδα. Χάνει βέβαια κάπως το σκοράρισμα, αλλά γι' αυτό και βάζει και τον Μιλισάβλεβιτς. Ένα σκληρό παιδί ο Βασιλόπουλος, μπορεί να προσφέρει πολλά στην άμυνα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στην άμυνα. Έχει δεχτεί 21 πόντους και έχει κάνει και 2-3 καλές άμυνες τώρα τελευταία. Θα μπορούσε να είναι και ψηλότερο σκορ, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να στρέψει την προσοχή του κυρίως στην άμυνα. Κόμματος μαζεύει την μπάλα, αλλά έχει πατήσει την βασική γραμμή. Πάντως έχουμε αλλαγή και στο Περιστέρι. Ο Μερκλίνος, ο ήρωας στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Περνάει στον αγώνα και σίγουρα έχουμε αλλαγή φιλοσοφία. Ο Χάτσον είναι ένας κατεξοχήν σκληρός παίκτης στη θέση 4. Ο Δορκοφίξ είναι ένα μοντέρνο τεσάρι που ρέπει προς το 3 με έφεση στα τρίποντα. Θα δούμε τώρα ποια είναι η αλλαγή της επιθετικής φιλοσοφίας του Πεδουλάκη. Πολύ ωραία η έμπνευση του Μακάριου, αλλά όχι η εκτέλεση. Εδώ νομίζω ήταν καταπληκτική κίνηση του Λινιαδάκη να παρασύρει μαζί τους παίκτες του ΠΑΟ. 23-13, έκανε τον block out και έδωσε ευκαιρία στον συμπαίκτη να πάει εύκολα στον drive και στο layup. Μήτρη, αυτό που λέγαμε πριν, ότι στο pick and roll ο Γκυναδάκης πρέπει να μπει προς το καλάθι και όχι να μείνει έξω, γιατί δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τώρα μπήκε προς το καλάθι και παρέσει την άμυνα και άνοιξε το διάδρομο για τον Παπαμακάριο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η κινητήριο δύναμη του Περιστερίου και κουβαλάει στην πλάτη του όλο το Περιστέρι. Όπου να εξηγήσουμε για τους φίλους, γιατί δεν είναι όλοι απόλυτη γνώση του μπάσκετ, ότι όταν μιλάμε για πικ εντ ρολ, μιλάμε ουσιαστικά για την συνεργασία του κοντού με τον ψηλό. Εδώ ο Σκοτ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σκοτ που είναι αυτή τη στιγμή η βάση πάνω στην οποία προσπαθεί να χτίσει επιθετικά ο Πρέλεβιτς. Ο Σκοτ ο οποίος έχει φτάσει τους 7 πόντους μέχρι στιγμής και μάλιστα με 3 στα 4 τρίποντα, ο Μπρετ Σκοτ. Και το φάουλ. Λοιπόν, εδώ είναι ο Βασιλόπουλος. Το βλέπουμε. Εδώ. Με το αριστερό χέρι αυτό υποδεικνύει ο Σπυρίδωνος ως φάουλ του Βασιλόπουλου πάνω στον αντιπαλό του. Λοιπόν, 1.54 για την λήξη, 23-15. Επανέρχεται ο Λιμιάτης. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Λιμιάτη, Μιλισάβλεβης με δύο γκάρ λοιπόν. Κόμματος Σκοτ, αλλά και Βασιλόπουλο, Βασιλιάδης εκτός. Και για να ακούσουμε τον Νίκο Κορόβιλα για αυτή την αλλαγή. Θέλει να έχει καλύτερο έλεγχο της μπάλας ο Πανεπρέλεβιτς για να μπορεί να κάνει το παιχνίδι όπως θέλει ο ΠΑΟΚ. Μαζεύει ο Σκοτ. Το 24-15 παραμένει. Διαφορά στους 9 λιμιά της γρήγορα για τον κόμματο. Θα κάνει την κίνηση pivot. Πολύ ωραία, αλλάζει χέρι και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μια πολύ ωραία κίνηση. 24-17 από τον Νέστορα Κόμμα. Το κόμμα του φτάνει 7. Μπρετ Σκοτ και Νέστορα Κόμμα από 7 πόντους κρατάνε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Πελεκάνος.
Εκμεταλλεύεται το σκρίσου τάρι Άτσαλα εκεί. Ο Παπαμακάριος, εκπληκτική ατομική ενέργεια. Η μπάρα τελικό δεν το περιστέρι. Τον αδίκησε πιστεύω. Ο Παπαμακάριος πάντως μέχρι στιγμής κάνει τα πάντα. 11 πόντους, 4-6 τίποτα, 1-2 τίποτα. 4 rebound, 2 πλεξίματα. Και στον αγώνα για την ομάδα του Περιστερίου περνάει και ο Ντέγιαν Λιβανόφσκι. Ένας κλασικός σουτέρ θέση του Πελεκάνου. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τη δύναμη του Πελεκάνου και το άλμα και το timing που είναι κοντά στο καλάθι, αλλά περνάει ένα παίκτη ο οποίος έχει έφεση από τα 6-5. Και επαναφορά Κούρτοβιτς, ο ένας από τους κοινωνιούς της ομάδας του Περιστερίου. Αυτό είναι το pick and roll που λέγαμε, Δημήτρη. Ο Σκότ να ακολουθεί έξω το playmaker και ο Δυναδάκης να μένει μόνο στην αρχή. Το παραδοσιακό screen που λέμε. Κόμματος, Λιμιάτης, ωραία για το Σκότ. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 24-19. Άλλωστε υπάρχουν πολλά δίδυμα παικτών που έχουν κάνει διάσημα pick and roll. Όπως ο Στόκτον με τον Μαλόν στην ομάδα του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη επιθετική κίνηση και είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσει άμυνα. Όταν γίνει καλά. Όταν είναι ποιοτική. Κούρτοβιτς αλλάζει χέρι αλλά το φάουλ. Από τον Βασιλόπουλο. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Ο 19χρονος ύψους 2-2 guard μέσα στο forward του ΠΑΟΚ. Εδώ σε επανάληψη. Κοιτάξτε. Κούρτοβιτς πατάει, αλλάζει χέρι, έρχεται το Βασιλόπουλο στο κόσμο φάουλ. 52 δεύτερα για τη λήξη. 24-19 ενώ περνάει ο Γουέντελ Αλέξης. Λοιπόν, και περνάει στον πάγκο ο Βασιλόπουλος. Μιλισάβλεβιτς παραμένει όπως και ο Σκοτ, όπως και ο Λιμιάτης. Και στον αγώνα περνάει και ο Γουέντελ Αλέξης, παραμένει και ο Κουμάνος. Λοιπόν, Νίκο Κορόβιλα, τι έλεγε και ο Σφαιρόπουλος στον Βασιλόπουλο, κάτι εκεί για αμυντικά λάθη. Οδηγίες για σωστή άμυνα πάνω στο σουτ. Συνέχεια ζητούσαν να βγαίνει χέρι, να μην πλησιάζει πολύ, ούτως ώστε να μπορεί να δίνει βοήθεια. Πλησιάζει περισσότερο και μπορούσε και για μια διάσπαση με την μπάλα. Όπως το Περιστέριο που είχε. 45 δευτερόλεπτα, 25-19 μπροστά το Περιστέρι. Μιλισάβλεβιτς. Το σκρίνει από τον Αλέξης. Αλέξης. Προσπαθεί να υπερκεράσει τον Βερκοφίκη. Υπάρχει φάου, λέει ο πολίτης, ο δεύτερος διαιτητής. Εδώ είναι ο Περκής Βερκοφίκης, ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού. Ένα ελαφρύ σύγχρονο και εύστοχο τεσάρι. Εδώ παίρνει το συγκριτικό πλεονέκτημα ο Αλέξης, καθώς έχει βάλει το σώμα του μπροστά από το σώμα του Βερκοφίκη. Το φάουλ από τον Βερκοφίκη με το σώμα. Ο Βερκοφίκης θα κάτσει στον πάγκο. Δεν λειτουργήσε το σύστημα μέχρι στιγμής. Κάτι που λειτουργήσε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όπου ο Βερκοφίκης έβγαινε τα μαρκαρίσματα στα 6-25 και εκτέλεσε τον Ολυμπιακό με 3-4 τρίποντα που πάνε στο τελικό δεκάλεπτο. Ναι, είναι και νωρίς ακόμα πιστεύω για τον Περικλή του Βερκοφίκη. Στη διάρκεια του παιχνιδιού θα βρει τις φάσεις τις δικές του. 25-21, ο Νάπο πάω σιγά σιγά ροκανίζει τη διαφορά. Πάει στους 4. Κούρτοβιτς. Το βλέπει το Γλυνιαδάκης, πόσο έξυπνα ήταν μπροστά στο συμπέκτη για το screen. Κούρτοβιτς. Παπαμακάριος θα μαρκάρει στους για 3. Μέσα και αυτό, 28-21. Η διαφορά διευρύνεται και πάλι πηγαίνει στους 7 από τον Παπαμακάριο που φτάσει στους 14. Και όλα αυτά μιλάμε για το πρώτο δεκάλεπτο. Πρέπει να είναι το καλύτερο δεκάλεπτο στη ζωή του Παπαμακάριου από όσο θυμάμαι τουλάχιστον από τον παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια. Λογικά πρέπει να είναι. Λιμιάτης. Μιλισάβλεβιτς. 2 δευτερόλεπτα. 1. Μιλισάβλεβιτς. Τέλος χρόνου. Μετράει το καλάθι. Είναι λογικό καθώς η μπάλα είχε φύγει από τα χέρια του Μιλισάβλεβιτς όταν μηδένισε το χρονόμετρο. Πάμε σε 28-23 και γρήγορα εμείς διαφορετικά καθώς έχουμε τέλος. Δείτε το σε επανάληψη. Δείτε το χρόνο δεξιά. Έχει φύγει η μπάλα στα 5-10 πριν από τη λήξη. Λοιπόν, 28-23 το Περιστέρι. Διαφορετικά μηνύματα και σε λίγο πάλι μαζί. Κάπου εδώ να παρακαλέσω να μην έχουμε την επιστροφή στα αυτιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-23. Μπροστά το Περιστέρι επί του ΠΑΟΚ. Για να ακούσουμε και τις τελευταίες οδηγίες που δόθηκαν. Για να ακούσουμε τον Γρηγόρη Νάνη. Δημήτρη, ο Αργύρης Πεδουλάκης δεν ήταν ευχαριστημένος από το δυνατό σημείο του Περιστερίου έως σήμερα σε αυτό το πρωτάθλημα. Μας έχει δείξει δηλαδή την άμυνα. Είπε 23 πόντοι είναι πάρα πολύ. Παίζουμε χωρίς αυτοσυγκέντρωση, χάνουμε rebound και ο κόμματος μας έχει βάλει εύκολα γαλάθια κοντά στο καλάθι. Μια πολύ δύσκολη κίνηση από τον Μιλισάβλεβιτς. Τελικά την μπάλα προσπαθούν και μαζεύουν οι παίκτες του Περιστερίου από τον Μακάριο, πάντα με αυτοθυσία για τον Κούρτοβιτς και να ακούσουμε και τον Νίκο Κορόβιλα. Οι δύο σπάνε βρέλευε είχαν να κάνουν με την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Βασιλιάδης θα πάει πάνω στον Παπαμακάριο. Όλα τα rebound ζήτησε ο Πάνε Πρέλεβιτς και συγκέντρωσε την άμυνα για να μην κάνει βόλτες όπως χαρακτηριστεί ο Παπαμακάριος με στη ρακέτα του ΠΑΟΚ. Ελληνιαδάκης, Παπαμακάριος για 3 μέσα και αυτό. 31-23 ο Παπαμακάριος επιθετικά μέχρι στιγμής παίζει μόνο στον ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει 17 πόντους σε λιγότερο από 11 λεπτά. Αυτό είναι ρεκόρ καριέρας για 11 λεπτά πάντως. Θα δούμε πού θα σταματήσει το κοντέρ για τον καταπληκτικό Παπαμακάριο.
31-23 και πώς θα αντιμετωπίσει βέβαια ο ΠΑΟΚ. Μια που πολύ σωστά ο Πρένιεβιτς είπε ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να κόβει βόλτες από Μακάριος μέσα και έξω από την ρακέτα του ΠΑΟΚ. Μπετ Σκοτ από μακριά μέσα. Πάντα καλό σουτέρο Σκοτ από μέσα. Επικίνδυνος παίχτης, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το μόνο που δεν έχει πιστεύω το εντυπωσιακό άλμα που όλοι περιμένουν από έναν τέτοιο παίχτη. Έχω την αίσθηση ότι ερχόμενος πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα είχαμε την αίσθηση όλοι ότι θα πάει πολύ ψηλά και θα έχει καριέρα και στο NBA. Τελικά είχε μια καριέρα σε ευρωπαϊκές μεγάλες ομάδες, αλλά μέχρι εκεί. Παπαμακάριος νέος των τριών πόντων. Αυτή τη φορά ίσως υπερέβαλε αυτό. Αλέξης. Μελισσάβλεβης. Ήταν κεκτημένη ταχύτητα. Ακριβώς. Κόμματος, η reverse κίνηση. Σκοτ. Αντίπαλο το ψηλότερο Γλυνιαδάκι. Αλέξης Μελισσάβλεβης. Στην κλασική του κίνηση. Αυτά τα σούτ εκτός ισορροπίας που κάνει από το high post. Είναι καταπληκτικό στο ένα συναντήν ενός ο Μελισσάβλεβης. Είναι σημαντικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, τώρα βλέπουμε έτσι. Με προσωπικές φάσεις έχει βάλει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Θυμίζει λίγο τον Ναβάρο, δηλαδή τα σουτ που τραβάει πίσω το χέρι του γρήγορα και κάνει τη μεγάλη καμπύλη. Το μικρό μπάσιμο και το έτσι, και την καμπύλη και τη λόμπα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σταθούμε. Να σταθούμε όμως, Κώστα μου, μετά το time out, γιατί πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να δούμε όμως και τον Μελισσάβλεβης τους πόντους σε 20 αγώνες, 14,5 πόντους, 2,1 rebound, 3,1 assist, 1,3 εκτοξήματα. Όλα αυτά στα πολύ σημαντικά 33,4 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλή η στατιστική του. Έλεγα ότι το Περιστέρι έχει παρασυρθεί από το εύκολο καλάθι που έχει στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μην δίνει αυτό που πρέπει να δίνει και όσο πρέπει να δίνει στην άμυνα. Αυτό που της επισήμανε και ο κότσο Πεδουλάκης. Το ερώτημα που θα τεθεί, κύριε Πετρόπουλη, ήταν όταν σταματήσει να υπάρχει το εύκολο καλάθι, τι θα γίνει τότε. Σίγουρα. Και είπαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το εύκολο σκοράρισμα και από τις δύο ομάδες. Κάποια στιγμή οι άμυνες θα πάρουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Ούτοπες, μια πολύ ωραία κίνηση εκτός ισορροπίας. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, Νίκο Κορόβιλα. Ναι, Δημήτρη, ο Βασιλιάς θα συνεχίσει να είναι πάνω στο Παπαμακάριο. Ζήτησε από τον Μπρέτσκοτ όταν γίνεται double team πάνω του να βιάζει την μπάλα προς τα έξω και με συνεχή πάση να βρεθεί ένα ελεύθερο καλό σουτ από την περιφέρεια. Θα μιλάει για το Σκοτ. Αλλαγή παιχνιδιού. Βασιλιάς πέρασε το παιχνίδι πάντα έτοιμος, οπλισμένος θα λέγει κανείς. 33-30 από ένα πολύ πολύ καλό νεαρό σουτέρ του ΠΑΟΚ. Και να ακούσουμε και τον Γρηγόρη Νάνη για το Περιστέρι. Γρηγόρη. Ο Αργύρης Πεδουλάκης επιμένει να ζητάει από τους παίκτες του να παίξουν καλή άμυνα. Από εκεί και πέρα ζητάει στην επίθεση μπάλα να κυκλοφορήσει από όλους τους παίκτες και να μην βιάζονται να εκδηλώσουν επίθεση. Εδώ Χάτσον και Κόμματος στέκονται στον αέρα σε μια πολύ πολύ ωραία εναέρια μονομαχία. Θα τη δούμε σε επανάληψη. Πιστεύω εδώ είναι ο νέος Ρασκόματος. Δείτε εδώ, πατάει γερά ο Χάτσον. Μένουν στον αέρα οι παίκτες και εδώ υπάρχει το φάουλ. Άντρε Χάτσον έτοιμος στις βολές. Απόφτωση ενός πολύ καλού σχολείου στην Αμερική. Μιλάμε για το Michigan State University. Και μάλιστα τελείωσε με 13,7 πόντους, 7,6 rebound. Εξαιρετικό και 1,9 assist. 7,5 ρημάνου για οικολογιακό και δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι. Υπήρξε draft από τους Milwaukee Bucks στο δεύτερο γύρο το 2001 και έπαιξε μπάσκετ πέρσι στην Νάπολη. Όπως βλέπουμε, έχει εξαιρετικές περγαμηνές για την ηλικία του για να παίξει καλό μπάσκετ. Δηλαδή τα ηχέγγια για να κάνει μια καλή καριέρα. Ο Πεδουλάκης πάντα και το Περιστέρι, για να θυμηθούμε τους παλιότερους, πάντα έφερε καλούς ξένους παίκτες. Βασιλιάδης, ωραία για τον κόμμα του καλάθι. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι το Περιστέρι είχε κάνει την τιμή στο ελληνικό μπάσκετ να φέρει κάποτε τον Οντινόρη. Αυτό δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς, έτσι. Από τους μεγαλύτερους παίκτες που περάσανε το ελληνικό μπάσκετ. Και από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χειροκρότημα επί 10 λεπτά που του κάνανε οι αντίπαλοι της Σουντιάντης, ο Μάσης Σουντιάντης Περιστέρι το 1992. Η νίκη με 26 πόντους του Περιστέρι και όταν 9.500 θεατές επί 10 λεπτά κύριε Πετρόπουλο στο τέλος του αγώνα χειροκροτούσαν όρθιοι και φόρεσαν το όνομα Όντι Όντι. Μεγάλη μορφή. Αυτά δεν ξεχνιόνται ποτέ. 38-32 προς το Περιστέρι, 6,5 λεπτά για τη λήξη. Δεύτερο φάουλ του Κούρτοβιτς και αλλαγές. Λοιπόν, Άγγιν παίζει για το Περιστέρι. Είναι η τρίτη του δουλειά στο Περιστέρι. Ένα δυνατό παιδί. Τρίποντο Βασιλιάδης, νομίζω ότι ο μικρός είναι πάρα πολύ καλός. Μέσα στο χέρι πάντα. Αυτό που έχει σημασία είναι η ταχύτητα στην εκτέλεσή του. Γιατί πολλοί παίκτες είναι εύστοχοι, αλλά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να δημιουργούν τόσο εύκολα. Και άλλωστε αυτό κάνει διαφορά στο μεγάλο σου τέρι, έτσι. Έτσι. Να έχει τα τρίποντα 50% για το Περιστέρι, 80% για τον ΠΑΟΚ. Γιωβανόφ και βήματα. Πρέπει να πούμε ότι είναι μεγάλα νούμερα, Δημήτρη, για σου τριών πόντων 80 και 50 είναι. Έτσι, έτσι. Αυτό που λέγατε πριν. Πίστευτα νούμερα. Αυτό που λέγατε πριν. Για να δούμε τα εδώ. Ναι, κάνει βήματα όντως. 38-35
6 λεπτά για τη λήξη του Μητρόπουλου. Να και τα λάθη. Ένα μόλις για το Περιστέρι, 3 για τον Πάοκ μέχρι στιγμής. Ο Πάοκ που έχει πλησιάσει σε απόσταση τριπώντου. Βασιλιάδης για το Σκοτ. Μακάρετα από τον Ιμπέζα. Μιλισάβλεβιτς. Κόμματος. Προσπαθεί να περάσει το κλέψιμο του Παπαμακάριο προς στιγμήν, καθώς παρακαταλήγει τους αγώνες του Μπόου. Για το Περιστέρι 17 πόσο ο Παπαμακάριος, 10 ο Χάτσον και οι υπόλοιποι κάτω από 3. Κόμματος. Σκοτ. Πολύ ωραία ξεφεύγει από τον Ιμπέζα. Πάει για να κάνει κάτι καλό, κάτι θεαματικό εκεί, αλλά υπάρχει φάουλ. Για το Περιστέρι συνεχίζει ο Κούντολης, ο Παπαμακάριος, ο Γιωβανόφσκι, η Ιμπέζα και ο Δορκοφίκης. Και αλλάζει φιλοσοφία και τακτική ο Πεδουλάκης. Έξω ο Κούτοβιτς, μέσα ο Πελεκάνος και πλέον θα παίξει με κλασικό άσο τον Παπαμακάριο. Ενώ για τον Πάοκ Μιλισάβλεβιτς, Βασιλιάδης, Κόμματος, Αλέξης και Σκοτ. Κύριε Πετρόπουλε, Κούτοβιτς στον πάγκο, Πελεκάνος μέσα, Παπαμακάριος γυρίζει στον άσο. Αυτό όμως για να βγει το σχήμα χρειάζεται να βοηθήσουν επιθετικά και άλλοι τον Παπαμακάριο που θα είναι πια σαν οργανωτής περισσότερο παρά σαν εκτελεστής. Νομίζω ότι ο Παπαμακάριος έχει τη δυνατότητα και με την μπάλα στα χέρια να σκοράρει. Παίζει καλά και τις δύο θέσεις, και του point guard και του shooting guard. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Περιστέρι μπορεί να έχει βοήθεια στο κοράσμα από τον Δορκοφίκη. Μπορεί ο Δορκοφίκης αυτή τη στιγμή να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό που λέγαμε ότι μπορεί με την μπάλα στα χέρια να δημιουργήσει ο Παπαμακάριος. Ο Παπαμακάριος στο βιολί του, 19 πόντι με 5 στα 8 δίποτα, 3-5 τρίποτα και 6 rebound και 2 κλεψίματα. 40-35 το Περιστέρι μπροστά. Ένα ωραίο παιχνίδι, επιθετικό παιχνίδι. Σκότα από μακριά, είναι άστοχο το σουτ πάνω στο Στεφάνι. Παπαμακάριος, ενώ έχει ζητήσει ήδη τα ημάτων Πανεπρέλεβης. Απέναντί το Μιλισάβλεβιτς. Γιωβανόφσκι που δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής την επιθετική του δυνότητα από τα 6-5. Άκιν Πέζα, κακό κοντρόλ, προσπαθεί, είναι μαχητικός εκεί, μπερδεύεται με τον Αλέξης και έχουμε τζάμπουλ. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε αμέσως μετά το time out. 10, ενώ για το Μπάοκ, Σκότ 11, Βασιλιάδης και Κόμματς από 9, ενώ χαμηλά είναι Μιλισάβλεβιτς και Αλέξης από τους κλασικούς σκόρερ της ομάδας του Μπάοκ. Ο Αλέξης που ενώ βλέπετε τον Παπαμακάριο είναι πραγματικά ένας αρχηγός με τα όλα του. Σε 20 αγώνες έχει 12,5 πόντους, 2,5 rebound, 3 assist, 1,3 κλεψίματα σε 27,8 λεπτά συμμετοχής. Πάντως προς το παρόν ο Παπαμακάριος σε 15 και 8 λεπτά συμμετοχής έχει 19 πόντους. Αλέξης παίρνει την μπάλα, προλαβαίνει τον Βασιλιάδης, η οποία μπάλα είναι τελικώς για τον ΠΑΟΚ. Αλέξης μόνο τυχαίος δεν είναι. Ήταν απόφαση του Σύρακιους και όλοι ξέρουν τι σημαίνει το Σύρακιους στην Αμερική. Draft το μακρινό 86 από τους Golden State Warriors και συνέχεια 10 ομάδες, 5 χώρες και 17 χρόνια ευρωπαϊκό μπάσκετ, κύριε Πετρόπουλε. Από τον Γουέντελ Αλέξης. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Έτσι μεγάλη εδώ μορφή. Θα κάνει το σούτ, θα προσπαθήσει το έξω. Η τάπα από τον Δορκοφίκη. Είναι μεγάλη μορφή και δεν είναι τόσο η αξία και πόσα καλά διαβάζει πια, αλλά είναι αυτό που προσφέρει στα μικρότερα παιδιά του ΠΑΟΚ. Η συνολική προσφορά του, αλλά θα έλεγα σήμερα. Μου δείχνει εμένα την εντύπωση τουλάχιστον ότι είναι λίγο χωρίς κίνητρο. Για ένα τόσο μεγάλο παίχτη, το κίνητρο είναι απαραίτητο. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ενώ ο Μιλισάβλεβιτς ευστοχή σε σου τριών πόντων 40-38 για πρώτη φορά το σχήμα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ πλησιάζει, δείτε εδώ, παρότι ο Γιωβανόφσκι ήταν κρεμασμένος πάνω στο χέρι του Μιλισάβλεβιτς, σε απόσταση αναπνοής. Παπαμακάριος, ο αρχηγός, ίσως εκεί να υπήρξε και φάουλ. Δορκοφίκης, Παπαμακάριος. Μάει την κίνηση και την πάσα ο Γιωβανόφσκι που ούτε τώρα. Αλέξης, 17 rebound για τον Περιστέρι, 10 μόλις για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης, το κλέψιμο από τον αρχηγό, τον Παπαμακάριο. Παπαμακάριος, Γιωβανόφσκι αφήνει την μπάλα στο καλάθι, άστοχα, αν είναι δυνατόν, από ένα μέτρο. Κόμματος, offside θα έλεγε κανείς ο Μπρετ Σκοτ, θα σηκωθεί, θα καρφώσει 40 όλα. Και μου κάνει εντύπωση, κύριε Πετρόπουλο, δεν ξέρω στα μάτια Μαρμαράν, υπάρχει ένα βίντεο νωρίτερα όπου κλέβει ο Παπαμακάριος, περνάει δίπλα από τον Αλέξης που δεν κάνει καμία κίνηση να το σταματήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το replay, μιλάμε μια επίθεση πριν, όπου κλέβει ο Παπαμακάριος, περνάει ακριβώς δίπλα από τον Αλέξης που αφήνει, έχεις δίκιο. Αφήνει να γίνει εφνιδιασμός και δεν κάνει φάουλ, παρότι δεν έχει φάουλ. Είπα και πριν ότι για ένα τόσο μεγάλο παίκτη το κίνητρο πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο. Δείχνει ότι δεν είναι μέσα στο παιχνίδι ακόμα. Άγκιν Πέζα, Δορκοφίκης. 3,5 για τη λήξη του μηχρόνου. 40-40. Ωραίο παιχνίδι. Ωραία κίνηση από τον Παπαμακάριο που αλλάζει χέρι. Πάει σε αυτό το μικρό δεξιό jump hook. Δείτε εδώ. Η μπάλα στο καλάθι 42-40 με τον Παπαμακάριο να έχει ένα εκπληκτικό αριθμό στους πόντους μέχρι στιγμής. Έχει 21 πόντους.
σε 17 λεπτά. Μακρινός άστοχο του Αλέξης. Άγγιν Πέζα. 42-40. Το Περιστέρι σκοράρει με 55% για δίποτα, με 58% πάω. Ο Πάκο όμως που έχει το καταπληκτικό 79% στα τρίποντα. Χάτσο προσπαθεί να βρει τον Ιμπέζα, εκεί κλέβει ο Κόμματος. Θα βρει διάδρομο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 42-42, να που το παιχνίδι έχει γίνει ντέρμπι. Παπαμακάριος, και αυτό που λέγαμε, ότι τι θα γίνει άμα συγγύσει το μυδράλιο που λέγεται Παπαμακάριος. Αυτό δεν είναι πάντα καλό όταν ένα παίκτη έχει τον απόλυτο έλεγχο στο σκοράρισμα, γιατί οι υπόλοιποι συμπαίκτε είναι εκτό παιχνιδιού και εκτό ρυθμού. Βέβαια ο Μακάριο δεν έχει, πιστεύω ότι δεν έχει εκβιάσει, έχουν βγει τα καλάθια από μόνα του. Χάτσον, το πίβοτ, υπάρχει φάουλ καθαρό. 42 όλα, 2 και 18, και είναι σημαντικό να πούμε ότι το Περιστέρι έχει 18 rebound έναντι μόλι 11 του Πάου. Είναι περίπου στα ίδια όσον αφορά και δίποτα και τρίποτα. Και η διαφορά δηλαδή μεταξύ δύο ομάδων μέχρι στιγμής, ενώ η διαφορά των rebound είναι μεγάλη για το Περιστέρι, είναι οι βολές, όπου είναι χαμηλά και οι δύο ομάδες βολές, 67% η μία, 50% η άλλη. Αλλά μέχρι στιγμής έχει σουτάρει περισσότερα δίποτα πάω και περισσότερα δίποτα. Πάντως ένα παιχνίδι που δικαίως είναι στα ίσια, μια που αρχίζουν να μοιάζουν, έτσι. Ότι έχει αρκετές περισσότερες βολές το Περιστέρι. 44-42. Μπροστά το Περιστέρι, 2 και 11 για τη λήξη. Κόμματος. Η κίνηση για τον Μιλισάβλεβη στη γωνία για 3. Μέσα και αυτό, και για πρώτη φορά από την έναρξη του αγώνα, ο Πάου βγαίνει μπροστά στο σκορ. Εδώ είναι ο Μιλισάβλεβης, ο Μπράνκο Μιλισάβλεβης. 1.55 για τη λήξη, το Περιστέρι πια κυνηγάει στο σκορ. Έστω και για ένα πόντο. Δορκοφίκης, δεν μπορεί ο Κόμματος να κλέψει. Δορκοφίκης, ο drive. Ωραία κίνηση, σπάσιμο στη μέση, 46-45. Το αξιοποίησε αμέσως αυτό, την προσπάθεια για κλέψιμο από τον Κόμματο, την αξιοποίησε αμέσως. Βρήκε γενοχώρο, πήγε στο drive, βρήκε διάδρομο και πήγε σε ένα καλάθι. Γιατί παρά το ύψος του Δορκοφίκης είναι πολύ κοντρολαρισμένο παιδί. Δορκοφίκης. Παπαμακάριος. Πάντως έχουμε πάει σε μεγάλο σκοριά ημίχρονο, είμαστε στους 91 πόντους ήδη. Σίγουρα. Παπαμακάριος. Ο Πελεκάνος δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής, δεν έχει πάρει και προσπάθειες άλλωστε. 6 δευτερόλεπτα για τη ρήξη επίθεσης. Η κίνηση απέναντι από δύο παίκτες, εξαιρετικό καλάθι. Ωραία, πάνω ωραία. Που λέγαμε ότι δεν έχει κάνει κάτι ο Πελεκάνος μέχρι στιγμής και δεν έχει φανεί. Επίσης ένα εξαιρετικό ταλέντο, ο Μιχάλης Πελεκάνος. Έχει τη δυνατότητα και έχει προσωπικό παιχνίδι, μπορεί να δημιουργήσει φάσεις δικές του. Αυτό είναι και το καλό του. Είναι το 1-1-2-1. Μιλισάβλεβιτς, 48-45. Φάουλ εκεί από τον Παπαμακάριο που αμέσως σηκώνει το χέρι του. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι καλό είναι και ο κόσμος, και δεν μιλάω για τώρα, γενικώς μιλάω, να βλέπει για τις κινήσεις των παικτών. Με το που κάνει φάουλ ο Παπαμακάριος, σηκώνει το χέρι και λέει ναι, το έκανα. Αυτομάτως κάποιοι διαμαρτύρονται. Δηλαδή είναι καλό στο μπάσκετ που είναι παιχνίδι, ένα παιχνίδι δύσκολο, δεν είναι εύκολο παιχνίδι το μπάσκετ. Να βλέπουμε και τους παίκτες τι κάνουν και να μάθουμε και τους κανονισμούς σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ήθος και σημαίνει χαρακτήρα. Μα ο Παπαμακάριος είναι ένα παιδί με ήθος, έτσι. Έτσι. Όπως και τα περισσότερα παιδιά του μπάσκετ, κακά τα ψέματα. Υπάρχει ήθος στο μπάσκετ. Πελεκάνος, εξαιρετική προσπάθεια. Εξαιρετική προσπάθεια. Ο Σπυρίδωνος μετράει το καλάθι. Να δούμε αν χτύπησε στο ταμπλό. Γιατί αυτό λέει ο κανονισμός. Για να δούμε. Πελεκάνος, αστραπή. Δεν φάνηκε από το replay αυτό. Αν χτύπησε, που δεν μπορούσαμε να το δούμε στο replay, μετράει. Αν δεν χτύπησε, δεν μετράει. Κόμματος. Μιλισάβλεβιτς. Στη γωνία μαρκαρισμένος ασφυκτικά. Ο Σπυρίδωνος δείχνει φάουλ από τον Λινιαδάκη. Λινιαδάκης που μέχρι στιγμής έχει 3 επιθετικά, ένα αμυντικό και 2 πόντους. Για να δούμε. Βρίσκει ίσως με τα ακροδάχτυλά του στο χέρι του Μιλισάβλεβιτς. 50-45 ο Μιλισάβλεβιτς θα πάει για 2 βολές, καθώς ήταν μέσα από τη γραμμή των 6-25. Στον αγώνα θα περάσουν οι Λινιάδης Βασιλόπουλος αν προλάβουν. Μιλισάβλεβιτς 50-46 και εδώ Αργύρης Πεδουλάκης, σίγουρα από τους στυλοφάτες της ομάδας του Περιστερίου τα τελευταία χρόνια. Μιλισάβλεβιτς αστοχή, μαζεύει ψηλά ο Πελεκάνος, ένα παιδί με ελαττήρια στα πόδια. 20 δευτερόλεπτα, μια πλήρη επίθεση για το Περιστέρι. Υπάρχει στον αγώνα. 50-46. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση. Κούρτοβιτς, αντίπαλο τον Κόμματο. Θα πάει στον drive, παίρνει τα βήματα στο χ. Κόμματος μαζεύει, καθυστερεί. 50-46.
Λαθασμένη επιλογή του Κούτοβιτς. Τώρα ήταν ο ψηλός του περιστρέου με τον Δορκοφέτης, έμεινε με τον Μιλισιάζης. Πήρε τον drive ο Κούτοβιτς, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου, μετά από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, 50-46 εδώ στο Περιστέρι. Το Περιστέρι προηγείται του ΠΑΟΚ. Σε 6-7 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί, καθώς θα έχουμε πάντα τον Κώστα Πετρόπουλο και φυσικά τα μουσικά που σας έχουμε συνηθίσει φέτος από παλιούς μεγάλους άσους των δύο ομάδων. Σήμερα Αργύρης Πεδουλάκης και Kenneth Barlow. Σε λίγο μαζί. Τώρα. Είναι σφαιρική, αλλάζει χέρι, σπάσιμο της μέσης κάτω από το καλάθι, αλλά υπάρχει το φάουλ. Λοιπόν, για να ακούσουμε Γρηγόρη Νάνη πώς θα ξεκινήσει το Περιστέρι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που είπε ο Αργύρης Πεδουλάκης στους παίκτες του ήταν ότι ο ΠΑΟΚ σε πρώτο μέρος είχε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι του. Μάλιστα, τους έδειξε το χαρτί της στατιστικής του πρώτου μέρους. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 11 assist έναντι 6 στην ομάδα του. Είπε ότι δεν είχαμε καλή κυκλοφορία, καλή συγκέντρωση στο παιχνίδι εμείς. Ο ΠΑΟΚ τα είχε αυτά και από εκεί και πέρα ζήτησε καλύτερη άμυνα. Χάτσον, ο αριστερό χέρι σα έχει πολύ πηδάει ψηλά και μαζεύει την μπάλα του Γουέντελ Αλέξης. Νίκο Κορόβιλα. Στην άμυνα επικεντρωμένες οι απαιτήσεις του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ζήτησε να προσέχουν ειδικά τις διεισδύσεις, η μπάλα να γυρνάει στην επίθεση. Ο κόμμα τους θα κατέβει πιο χαμηλά στη ρακέτα για να βοηθάει το σκοτ. Λοιπόν, ο Πολίτης λέει ότι η μπάλα βγήκε από τα χέρια του κόμμα του. Ενδεχομένως θα υπάρχει κάποιο replay. Εδώ ήταν η προσπάθεια για το πίβοτα από τον κόμμα του. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, αρχικά κουβάει ο Κουρτοβίτς, αλλά στη συνέχεια βγαίνει από τα χέρια του κόμμα του. 51-46. Ηράκλειο Μαρούσι 78-67. Μια νίκη χρυσάφη για το Ηράκλειο στην προσπάθεια να παραμείνει κατηγορία. Και Ολύμπια Νεαρής 80-97. Νομίζω ότι η Ολύμπια πλέον μόνο μαθηματικά μπορεί να ελπίζει, κύριε Πετρόπουλε. Νομίζω ότι εγώ. Από εδώ και πέρα θα έχουμε λοιπόν μια μάχη, αν όλα πάνε φυσιολογικά. Αν και στον αθλητισμό δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό, αλλιώς δεν γινόταν και αγώνες. Νεαρής και Ηράκλειο, αλλά φαίνεται μαθηματικά, το Ηράκλειο να έχει σοβαρό προβάδισμα. Πάντως μαθηματικά και μόνο η Ολύμπια ελπίζει. Σίγουρα δεν έχω δει ακριβώς το πρόγραμμα, αλλά ουσιαστικά τα πράγματα είναι απληπιστικά για την Ολυμπία. Έτσι. 51-46 μπροστά το Περιστέρι. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Σπυρίδωνος. Σκοτ αλλάζει χέρι και πετυχαίνει το καλάθι. 51-48. Ωραία προσπάθεια από τον κόμμα του. Πιστεύω ότι έβαλε την ομάδα πάνω από τον εαυτό του στη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό είναι απαραίτητο για τις ομάδες. Και σημαντικό για ένα σκόρερ. Χριλιανδάκης, Παπαμακάριος από High Post. Συνεχίζει το κρεσέντο. Ένα κρεσέντο για πολυβόλα από τον Μανώλη Παπαμακάριο μέσα και έξω από τα 6-25. Φτάνει τους 23 πόντους σε 21 λεπτά. Για μένα δεν είναι έκπληξη ότι ο Παπαμακάριος κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Βέβαια δεν είναι το συνηθισμένο του παιχνίδι, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό. Το έκανε και με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να το κάνει. Βασιλιάδης με 3-3 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Μιλισάβλεβιτς, Αλέξης, χάνει την μπάλα αρχικώς από τον Μακάριος, είναι για τον Χάτσον. Ο Μακάριος θα φτάσει εύκολα στον 25ο πόντο του και εσπευμένος ο Πρέλεβιτς, καθώς βλέπει το σκορ να ξεφεύγει από τον Αλέξη. Τον Αλέξη, ο οποίος φαίνεται, πιστεύω, περιπατητής είναι σήμερα. Αδιάφορος, ναι, είναι αδιάφορος. Σήμερα περιπατητής. Ίσως κάποιο πρόβλημα να υπάρχει. Και δεν ξέρω αν έχει σχέση με το πρόβλημα το οικονομικό που υπήρξε, αλλά από ό,τι γνωρίζω οι άνθρωποι του λόγου του το έλυσαν το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Γνωρίζω ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα, είχε θέσει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα λύθηκε από ό,τι γνωρίζω επίσης. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει σήμερα. Λοιπόν, πάντως ο Αλέξης κάθεται στον πάγκο. 55-50 από το σουτ το εύστοχο και το φάουλ πάνω στον Μπράνκο Μιλισάβλεβιτς. 55-50 ο Μιλισάβλεβιτς έχει φτάσει 13 πόντους. Έχει μία στις δύο βολές. 2 στις 3 και 55-51 η διαφορά παραμένει στους 4. Με αυτούς με τους οποίους έληξε το πρώτο ημίχρονο. Εκεί είχε ρίξει 50-46. Κούρτοβιτς και το φάουλ από τον Μπράνκο Μιλισάβλεβιτς. Ενώ Σκοτ και Χλινιαδάκης εκεί, μια κουκορομαχία. Δεν υπάρχει λόγος, το παιχνίδι είναι πολύ στρωτό, να πω αυτή την έκφραση. Αλλά λέγαμε στην ανάπαυλα, κύριε Πετρόπουλο, ότι κάποια στιγμή θα, εκ των πραγμάτων το παιχνίδι θα γίνει πιο σκληρό. Σίγουρα. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο κύλησε πολύ έτσι μαλακά. Είναι αναμενόμενο. Στο πρώτο ημίχρονο, θα την πω την αμαρτία μου, νόμιζα ότι έβλεπα φιλικό αγώνα. Χάτσον χάνει την μπάλα, η μπάλα φτάνει στο Μιλισάβλεβιτς. Πολύ μακρινή πάσα στον κόμμα του, προλαβαίνει, βγάζει εκεί που είναι ο Κούρτοβιτς. Κούρτοβιτς, ο πρώην παίκτης, κάνει τη δουλειά εκεί
για τον Μανώλη τον Μακάριο. Ήταν παρακινδυνευμένη η πάσα του Μιλισάβλεβιτς. Βέβαια, αν περνούσε και τη συγκρατούσε ο κόμματος, θα ήταν μια αυτή, αλλά ήταν παρακινδυνευμένη. Το σόου του Παπαμακάριου πάντως συνεχίζεται με 27 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση απόψε. Κόμματος, double team, Σκοτ. Εκεί ένα μισμάτς προς στιγμήν πάντως Μιλισάβλεβιτς. Δύσκολο σουτ μέσα. 57-54 λέγαμε ότι πρόκειται για μεγάλο σκόρερ. Εκπληκτικός στο ένας εναντίον ενός για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπράνκο Μιλισάβλεβιτς, ο παίκτης της Τσάτσακ Μπόρατς, είναι από το χωριό του Μπράντοβιτς, το Τσάτσακ. Στην κορφή, Κούρτοβιτς, μέσα 60-54 πραγματικά. Το παιχνίδι ανάβει από τον πρώην παίκτη της MZT Σκοπίων και της Ραμποντνίσκη, που είναι πια στο Περιστέρι. Ο Μιλισάβλεβιτς έχει 17 πόντους για τον ΠΑΟΚ, 27 από τον Μακάριο, ο Κούρτοβιτς 6 με 1 στο 1. Βασιλιάδης κόμματος, χαμηλά μαρκάρεται από τον Πελεκάνο, να τον τάπει την εκεί, μόνο στο Σκοτ, το βλέπει ο κόμματος. Σκοτ, βγάζει Βασιλιάδη, Μιλισάβλεβιτς από τη γωνία, μαρκάριστος μέσα και αυτό, 60-57. Νομίζω ότι, κύριε Πετρόπουλε, παρακολουθούμε ένα από τα πιο παραγωγικά παιχνίδια της Α1 φέτος. Σίγουρα, και είπαμε πριν ότι οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα αυτοκαταστρέφεται από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια μεγάλη ευστοχία στα σουτ τριών πόντων. Τώρα τι είδαμε, μία παγίδα στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος παίκτης είναι ελεύθερος. Ήταν ελεύθερος ο Μιλισάβλεβιτς, εύστοχος. Εκεί νομίζω ότι το παιχνίδι, το αμυντικό πλάνο καταστρέφεται. Πήγε να κάνει κάτι μαγικό εκεί ο πάντα αλτικός και πάντα θεαματικός Πελεκάνος. Ύπταται όλων και τελικά κερδίζει το φάουλ από τον Βασιλόπουλο, τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. 60-57. Μιχάλης Πελεκάνος. Αστοχή. Πελεκάνος που είναι στους 6. Μηδέν δύο. Μιλισάβλεβιτς, 60-57 για το Περιστέρι. Βασιλιάδης, Σκοτ χαμηλά με αντίπαλο το Γλυνιαδάκι. Νάκη Βολές, 61-55% αντίστοιχα. Βασιλιάδης, η λόμπα για το Σκοτ. Μπλοκάρεται από τρεις, υπάρχει φάουλ. Δεν έκανα φάουλ, λέει ο Γλυνιαδάκης, θα το δούμε σε επανάληψη. Χτύπημα στο χέρι, λέει ο πολίτης. Εδώ είναι ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης, στα 22 του, 2-15. Περνάει η λόμπα. Εδώ το φάουλ. Τέταρτο του Γλυνιαδάκη, δορκοφύγης και αλλαγή φιλοσοφίας και παιχνιδιού. Θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει ο ΠΑΟΚ, όπως ήδη κάνει. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα μέσα στο Σκοτ. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό, μπορεί να φθεί, για τον ΠΑΟΚ καλό, μπορεί να φθείρει την άμυνα του Περιστερίου. Σκοτ, 60-59, ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στον αγώνα, εκτός από την μία φορά που πέρασε μπροστά, είναι στον ένα πόντο. Τότε ήταν με τρίποντο που πέρασε μπροστά. 60-59, 5,5 για τη λήξη. Δορκοφίκης θα κάνει την προσποίηση, θα βγάλει για τον Μακάριο. Θα πάει στο drive, η λόμπα, καλάθι και φάου. Και ο Παπαμακάριος φτάνει τους 29 πόντους, ναι. σε 24,5 λεπτά παιχνιδιού. Μια μεγάλη βραδιά για τον Παπαμακάριο, πιστεύω. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Και βέβαια το ερώτημα είναι κατά πόσο κάποιες σύνδετες άμυνες θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τον γκάρ του Περιστερίου. Καθώς μέχρι στιγμής έχει σπαραλιάσει κάθε αμυντικό σύστημα του Πρέλεβιτς, το τρίτο φάουλ του Σκοτ. Παπαμακάριος έχει 29 με 0-2 βολές. Για να δούμε, θα μείνει στο 0 βολές. Παπαμακάριος έχει μία στρίση, έχει 30 πόντους σε 24,5 λεπτά αγώνα. Μία στρίση βολές, 10-13 τίποτα, 3-5 τρίποτα, 6 rebound και 3 κλεψίματα. Μιλισάβλεβιτς πολύ ωραία στον κόμματο που ευστοχεί 63-61. Πάντως, παρά το κρεσέντο του Παπαμακάριου, ο ΠΑΟΚ όχι απλώς είναι μέσα στο παιχνίδι με 2 πόντους, αλλά θα έλεγε κανείς ότι σαν ομάδα στέκεται καλύτερα μέσα στο παιχνίδι, διότι δεν περιμένει όλα από ένα παίκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ ή ο Περιστέρι, όλα είναι πιθανά. Μπάσκετ είναι αυτό. Παπαμακάριος. Για τρεις. Όχι. Προλαβαίνει, μαζεύει την επαναφορά. Ήταν υπερβολή αυτή. Υπερβολή, ναι, ήταν υπερβολή. Λοιπόν, έξω ο Βασιλιάδης, μέσα ο Λινιάτης. Έχω την εντύπωση ότι αν παίξει ατομικό μαρκάρισμα ο Πρέλεβης, θα βάλει τον Λινιάτη πάνω στο μαρκάρι. Ναι, αυτό το στόχο έχει αυτή η αλλαγή. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πέρασε και ο Γιωβανόφσκι στη θέση του Κούρτοβιτς. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πλέον με Μιλισάβλεβιτς, Λινιάτη, Βασιλόπουλο, Κόμματο και Σκοτ. Το Περιστέρι με Παπαμακάριο, Πελεκάνο, Γιωβανόφσκι, Χάτσο και τον Κοφίκη. Λινιάτη να έχει τα σούπερ της παιδιάς, 58% για Περιστέρι, 65% για τον ΠΑΟΚ.
κόμματος, ξεφεύγει από τον Κοφίκη, αλλά τον Κοφίκης τον κλείνει. Σκοτ. Κόμματος προσπαθεί εκεί, δεν μπορεί ο Βασιλόπουλος. Λιμιάτης μαζεύει την μπάλα. Ο απομηχανής θεός για τη φάση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, εύκολη φάση για τον ΠΑΟΚ, η οποία δεν είχε αποτέλεσμα. Σκοτ. Κόμματος πάνω από το κεφάλι του Γιωβανόφσκι, ντάμπι τη με κοινό το μακάριο. Κόμματος, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι. 63 όλα. Ένα παιχνίδι ντέρμπι. Ο Κόμματος εδώ έδειξε στοιχεία πολύ μεγάλου σκόρερ, καθώς έκανε το πίβο εκτός ισορροπίας. Είδατε για λίγο και τον Πανεπιστημίου. 64% για τον ΠΑΟΚ που σουτάρει από τα δίποντα. Για τον 64 και για τον Περιστέρι. Απόλυτη ισοπαλία. Δοκοφύγης για τρεις, αμαρκάριστος. Αστοχή ενδεχομένως, υπάρχει φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Μιλισάβλεβιτς. Λιμιάτης. Βασιλόπουλος. Κόμματος χαμηλά. Παίζει πλάτη τον Δοκοφύγη. Βασιλόπουλος από 16-25 σουτάρια. Αστοχή. Δεν μπορεί ο Σκοτ. Μπλοκάρει πολύ ωραία ο Χάτσον. Η μπάλα στον Γιωβανόφσκι. Της Ραμποντνίσκι. Πρώην παίκτη της Ραμποντνίσκι Σκοπίων. 30 χρονών. Καλό σκόρερ, καλό σουτέρ. Δεν έχει φανεί σήμερα. Γιωβανόφσκι. Προσπαθεί να πάει στην ατομική προσπάθεια. Ωραία, εκπληκτικά στο Χάτσον. Γλιστράει μπάλα από τα χέρια του. 0-1 στα καρφώματα ο Χάτσον σήμερα. Κόμματος. Λιμιάτης. Σίγουρα θα το ξαναδούμε. Αυτό που συμβαίνει είναι να πέσω 70% στα τρίποντα, ας πούμε, και έχουμε χαμένα lay-ups στο σημερινό παιχνίδι. Ένα τον ΠΑΟΚ πριν και ένα στο Περιστέρι τώρα. Μιλισάβλεβιτς από κοντά, 63-65 για πρώτη φορά στον αγώνα με δύο πόντους. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο το κάρφωμα, αλλά μετά το time-out, τόσο το κάρφωμα όσο και το foul του Βασιλόπουλου. Πάμε προς το πάνω σε time-out. Για να δούμε εδώ. Περιστέρι, δείτε εδώ. Ίσως υπάρχει επαφή. Και εδώ είναι η πολύ ωραία assist του Γιωβανόφσκι. Χάτσον, εδώ του φεύγει μπάλα από το χέρι και στοχεί στο κάρφωμα. 63-65, 2-54. Γρηγόρη Νάνης, ακούμε. Ο Αργύρης Πεδουλάκης ζήτησε από τους παίκτες να παίξουν καλύτερη άμυνα, να παίξουν άμυνα από μπροστά το κόμματο, έτσι ώστε να μην πάρει την μπάλα και από εκεί και πέρα στην επίθεση να γυρίσει και να πάρουν όλοι οι προσπάθειες. Παπαμακάριος, εκπληκτικός. 65-65 από ένα καταπληκτικό. Και σήμερα Μανώλη Παπαμακάριο, 32 πόντι σε λιγότερο από 30 λεπτά. Ακούμε τον Νίκο Κορόβιλα. Ενώ ετοιμάζει τον Μιλισάβλεβιτς να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, οι οδηγίες του Πανεπιστημίου ήταν για τη δυνατή άμυνα που παίζει ο ΠΑΟΚ να συνεχιστεί με το Λιμιάτη να είναι πάνω στο Παπαμακάριο και όταν έχει πρόβλημα να αναλαμβάνει ο Βασιλιάδης. Μακρινό σουτ, άστοχο, προσπαθεί ο Βασιλόπουλος, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό του Βασιλόπουλου, βλέπετε εδώ. Μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση. Λοιπόν, είναι το τέταρτο φάουλ. 2-17 για τη λήξη του μηχρόνου. Βλέπετε τον Μπράνκο Μιλισάβλεβιτς που πέρασε τον αγώνα και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Με τον Μιλισάβλεβιτς που πέρασε τον αγώνα στη θέση του Λιμιάτη. Στο 2 το Βασιλιάδη, 3 τον Κόμματο, 4 Βασιλόπουλο και 5 τον Σκοτ. Εδώ το φάουλ. Υπέδειξε ο Πολίτης. 66-65 από τον Περικλή τον Κουφίγιο τον Κουφίγης που είναι στους 4 πόντους με 2-3 βολές. Και τώρα στους 5, 67-65. 2-12. Κόμματος. Βασιλόπουλος. Μιλισάβλεβιτς. Σκοτ. Από μακριά ο Βασιλόπουλος μέσα. Ο Βασιλιάδης μέσα. 67-68 πάω και πάλι μπροστά με τον Βασιλιάδη να έχει απόλυτη ευστοχία 4 στα 4 τρίποντα. Ένας εκολαπτώμενος μεγάλος σουτέρ στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στην ομάδα του Δικεφάλου. 1-45, 67-68. Παπαμακάριος εκτός ισορροπίας. Το σουτ, το φάουλ από τον Βασιλιάδη. Νομίζω κύριε Πετρόπουλο ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να βλέπουμε δύο παιδιά της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ. Από τη μία τον Βασιλιάδη που βλέπουμε και από την άλλη τον Μανώλη Παπαμακάριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Μπελεκάνο. Έτσι, ο οποίος σήμερα μπορεί μεν να μην έχει δώσει τα μέγιστα που μπορεί, αλλά είναι και αυτό από τα μεγάλα ταλέντα του μπάσκετ. Πιστεύω ότι θεωρώ το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα για ένα παίκτη είναι το σουτ. Και πιστεύω ότι ο Βασιλιάδης έχει εκπληκτική ικανότητα στο σουτ. Έτσι, είναι γρήγορος, είναι πολύ γρήγορος. Και στον Παπαμακάριο είναι πολύ σημαντικό ο συνδυασμός και των δύο, και της διείσδυσης αλλά και του σουτ. Έτσι γίνεται πιο απειλητικός. Έτσι, και ένα παιδί που δεν το βοηθάνε ιδιαίτερα τα σημαντικά του προσόντα, δεν είναι το ιδιαίτερο μπόι, αλλά έχει δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή του. Σίγουρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βασιλιάδης για τρεις. Αυτή τη φορά αστοχή. Μαζεύει εύκολα ο Χάτσον. Χάτσον που έχει τρία ριμπάντα, δύο επιθετικά.
Το κλέψιμο πάνω στο Βασιλιάδη. Offside ο κόμματος, καρφώνει πάνω την προσπάθεια του Πελεκάνου. 68-70 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπετε μια καταπληκτική σκηνή και θα ήθελα να την ξαναδούμε. Αγκαλιασμένη ο Πελεκάνος με τον κόμματο. Εδώ καρφώνει. Πέφτουν πάνω στην κάμερα σερ. Δείτε εδώ και πάλι μια πολύ ωραία φάση. Κόμματος καρφώνει. Δείτε εδώ καρφώνει. Πέφτει ο Πελεκάνος πάνω του. Και στη συνέχεια ο ένας αγκαλιάζει τον άλλον. 68-70, ένα λεπτό πριν από τη λήξη. Το φάουλ πάνω στο Χάτσον. 54-9. Εδώ είναι ο Μπράκο Μιλισάβλεβιτς, το τρίτο του φάουλ. 54-9 πριν από τη λήξη. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Αντρέ Χάτσον το φάουλ του Μιλισάβλεβιτς. Λογικό, καθώς εκεί δεν θα μπορούσε να ανακόψει ψηλά άμα ανέβαζε την μπάλα τον Αντρέ Χάτσον. Αλλαγή παιχτών και έτσι. Έγινε αυτό το mismatch που λέμε ψηλός με κοντό. Αυτό να εξηγήσουμε mismatch είναι, αυτό... θα λέγαμε, πολύ απλά υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο παιχτών. Και είναι πολύ σημαντικό να το αξιοποιεί η άλλη ομάδα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι. Έγινε αυτό. Και μπορώ να πω εδώ πέρα ότι τα τελευταία χρόνια ίσως είναι πιο εύκολο για ένα κοντοπέκτη να κάνει φάουλ χαμηλά. Γιατί παλιότερα θα θυμάστε, κύριε Πετρόπουλο, σε μονίστα, οι προπονητές σας έλεγαν ότι ψηλοί παίρνουν την μπάλα μόνο ψηλά και δεν σκάνε καν την μπάλα κάτω. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Οπότε γίνεται ένα εύκολο φάουλ χαμηλά για να μην υπάρχει και σου και βολές. Σκοτ, ωραία κίνηση, καλάθι και φάουλ. Εδώ ο Σκοτ, κοιτάξτε, με την πλάτη τσεκάρει το Χάτσον. Δεν ξέρω αν υπάρχει πάλι. Είναι από τις κλασικές κινήσεις των ψηλών. Τσεκάρει τον αντίπαλο που βρίσκεται και γλιστράς κάνει το πίδωμα πάνω στο σώμα του. Αυτό δείχνει πάρα πολύ μεγάλη τεχνητή κατάρτιση. Δεν είναι εύκολη η φάση και δεν μπορεί να γίνει. Και ο κορυφαίος όλο που το έκανε και μάλιστα αυτό το κήπεδο ήταν ο Ντινόρης. Θυμάστε πώς το κάνει ο Ντινόρης. Εδώ ακριβώς το πίβο, καλάθι και το φάουλ. Μια πρώτη φορά στον αγώνα ο Πάουκ μπροστά με 3. 70-73 Κούρτοβιτς προσπαθεί να απαντήσει και απαντάει με 3. 73-73, 34 δεύτερα πριν από την λήξη και time out τον Πανεπρέλεβιτς. Ο Γόρεν Αλέξης, ο υποτονικός σήμερα Γόρεν Αλέξης, έξω κόμματος για να πάρει μερικές ανάσεις. Τελευταία επίθεση. Περιμένει τώρα να κάνει αυτή τη τελευταία επίθεση ο ΠΑΟΚ να εξαντλήσει τον χρόνο για να αφήσει όσο δυνατόν λιγότερο στο Περιστέρι. Σκοτ, πολύ ωραία για τον Αλέξη. Πέρασε το παιχνίδι, υπάρχει φάουλ. Και βεβαίως νομίζω είναι χαρακτηριστικό, κύριε Πετρόπουλε, ότι και οι δύο ομάδες βασίζονται σε πολύ μεγάλο ποστό στους βασικούς τους. Σε 100% σήμερα ο ΠΑΟΚ και σε ένα ποστό γύρω στο 90%. Το Περιστέρι έχει 65 πόντους από τους βασικούς, 8 από τους αναπληρωματικούς στο Περιστέρι και 73 σε όλους, δηλαδή ο ΠΑΟΚ από τους βασικούς παίκτες. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό έδειξε τώρα. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι πόντο-πόντο, πιστεύω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι παίκτες οι οποίοι είναι ζεστοί και κρατιούνται ζεστοί μες στο παιχνίδι. Wendell Alexis. Είναι σημαντικό ότι έχουμε την επιστροφή του Alexis μες στο παιχνίδι, η οποία μπορεί να είναι αρνητική, αλλά μπορεί να είναι και το κλειδί για τον ΠΑΟΚ. Έχει 4 πόντους όλους από βόλες, 73-75, μια επίθεση. Για το Περιστέρι μόνο, Πελεκάνος χαμηλά για τον Χάτσον. Βρίσκει τον Κούρτοβιτς. Ωραία κίνηση για τον Δορκοφίκη, καλό σουτ μέσα. 75-75, τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μιλάμε πάντα για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 75-75, μείνετε μαζί μας για το τέταρτο δεκάλεπτο. Προμηνύεται συγκλονιστικό, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ο άνθρωπος έχει σήμερα 33 πόντους σε 30 λεπτά και νομίζω ότι όλοι εδώ στο Περιστέρι πρέπει να είναι περήφανοι για αυτό το νέο παιδί. Γέννημα θρέμα Περιστεριώτης και υπάρχει βέβαια και ο Πελεκάνος στους 6 πόντους σήμερα επίσης από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Περιστερίου. Λοιπόν, γρήγορα στον Γρηγόρη Νάνη, τι να περιμένουμε από τον Αργύρη Πεδουλάκη και τους παίκτες στο 4ο δεκάλεπτο. Αυτό που ζήτησε ο Αργύρης Πεδουλάκης είναι στα πρώτα 3-4 λεπτά να παίξουν πάρα πολύ καλή άμυνα και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσουν τα ομαδικά φάουλ, όλα αυτά μέσα στα 3-4 πρώτα λεπτά, πιστεύοντας ότι έτσι θα πάρει η ομάδα του μια διαφορά. Και ο Μπάνε Πρέλεβης, Νίκο Κορόβιλα. Με ένα playmaker το Μιλισάβλεβιτς, η μπάλα στο Σκοτ και όταν ο Σκοτ έχει πρόβλημα έξω στους ακροβολισμένους κόμματο και Αλέξη. Λοιπόν, από τον Γλυνιαδάκη στον Κούρτοβιτς, αρχίζει η τέταρτη περίοδος, είναι η απευθείας μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Γιωβανόφσκι πήγε για το σουτ. Χάντσον, Αντέ Χάτσον. Η κίνηση για τον Πελεκάνο. Θα πάρει την εσωτερική, υπάρχουν βήματα, λέει Σπυρίδωνος. 65% σουτάρει το Περιστέρι για 2 πόντους, 66% σουτάρει ο ΠΑΟΚ, 56% σουτάρει ο ΠΑΟΚ για 3, 46% το Περιστέρι. 18 rebound ο ΠΑΟΚ, 25% το Περιστέρι. Βασιλιάδης προσπαθεί να βγάλει μια χαμηλή πάσα για τον Σκοτ. Ο Πρέλεβιτς εθαρρύνει τους παίκτες του. Πρέλεβιτς και Αργύρης Πεδουλάκης, δύο προπονητές με το δικό τους ειδικό βάρος στον ΠΑΟΚ και στο Περιστέρι αντίστοιχα. Μεγάλη καριέρα και οι δύο.
και μεγάλες επιτυχίες. Να και τα λάθη. Περιστέρι 8, ΠΑΟΚ 9. Κούρτοβιτς, Χάτσον. Κούρτοβιτς. Δεν περνάει πάσα κλέψη από τον Βασιλιάδη που εδώ αποδεικνύεται λίρα 100 και στην άμυνα. Αυτός ο εξαιρετικός πιτσιρικά σουτέρ. Κόμματος. Έγινε το ίδιο λάθος και από τις δύο ομάδες στην προσπάθειά τους να βάλουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Κόμματος. Εκεί ο Σκοτ. Θα τον βοηθήσει Μιλισάβλεβιτς. Βρίσκει και ένα χώρο Κόμματος. Η προσποίηση. Η τάπα από τον Γλυνιαδάκη. Κόμματος επιμένει. Υπάρχει φάουλ. Λέει ο Σπυρίδωνος από τον Γιωβανόφσκι. Δύσκολη φάση να τη δούμε. Πρέπει να τη δούμε. Πρέπει να τη δούμε σε replay. Εδώ είναι ο Κόμματος. Εδώ κόβεται. Καθαρή. Καθαρή. Εδώ νομίζω είναι φάουλ. Τα χέρια πρώτα είναι. Εδώ ίσως για να διευκολύνουμε τους τηλεθεατές. Ναι, με το χέρι βρίσκει τον ώμο. Από εδώ φάνηκε, από αυτή την κάμερα. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι ο κανονισμός λέει ότι τα δύο χέρια πρέπει να είναι στην κατακόρυφο και να μην κατεβαίνουν πάνω στο σώμα του αντίπαλου παίκτη. Ναι. Να ο Κόμματος, μία-μία βολές, 7-11 τρίποντα, 1-2 τρίποντα. Ο Κόμματος έχει 18 πόντους και τώρα 19. 22 Μιλισάβλεβιτς, 12 Βασιλιάδης, 19 Κόμματος και 20 ο Σκοτ. Χαμηλά ο Αλέξου 4, κανείς άλλος δεν έχει σκοράρει. Για το Περιστέρι 33. Έχει ο καταπληκτικός σήμερα από τον Μακάριος. 9 ο Κούρτοβιτς. Ενώ να δούμε τη φάση με τον Χάτσον που έχει 15 πόντους και 7 ο Δορκοφίκης. Χάτσον, κίνηση πίβοτα από τα 2 μέτρα. Μέσα, δίνει καμπύλη στην μπάλα. Απόφυτος ενός καλού σχολείου του Michigan State University. Ήταν draft το 2001 στους Milwaukee Bucks. Εδώ ο Βασιλιάδης. Καλή κίνηση, κακό το σουτ από τα χέρια του Χάτσον. Ενώ ο Χάτσον λέει στον πολίτη ότι δεν βγήκε από τα χέρια την μπάλα. Ο Πρέγεβιτς ζητάει διεισδύσεις. Και ο Βασιλιάδης θα πάει σε επαφή για να δούμε. Ναι, από το αριστερό χέρι, το βλέπετε με τα ακροδάκτυλα του αριστερού χεριού του Χάτσον. Σκοτ. Μιλισάβλεβιτς. Και έχουμε βήματα που γίνει ο Σπυρίδωνος. Πάσα θέλει ο Πρέγεβιτς. Και είναι η ώρα του Παπαμακάριου. Το μεγάλο αστέρι της ομάδας του Περιστερίου. Και πάλι μέσα, στη θέση του Γιωβανόφσκι. Άλλωστε με τέτοια έκταση στο σκοράρισμα από πλευράς του Παπαμακάριου δεν χρειάστηκε καθόλου σκοράρισμα από τον Γιωβανόφσκι. Ο Γιωβανόφσκι έχει 14,5 λεπτά 3 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα. Πελεκάνος. Χάτσον, χαμηλά με αντίπαλο τον Αλέξης. Χάτσον από τα 5,5 μέτρα, σουτάρει αστοχή, έρχεται ο Σκότ, έρχεται όμως και ο Γλυνιαδάκης. Ωραία κίνηση, κακό το σουτ. Κακό σουτ. Μιλισάβλεβιτς. Βλέπει το Βασιλιάδη. Σκοτ, double team εκεί. Σκοτ, βήματα. Πολύ σωστά μπερδεύτηκε καθώς και συστηθεί πολύ ωραία ο Γλυνιαδάκης. Τα βήματα του Σκοτ καθαρά νομίζω. Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο καλές ευκαιρίες τώρα με δύο φορές βήματα. Καθαρή φάση, πολύ καθαρή φάση. Σε κάθαρη. Κύριε Πετρόπουλε, είμαστε στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, 77 όλα. Πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθεί το παιχνίδι? Έχω την αίσθηση ότι τώρα αρχίζει το παιχνίδι, τώρα θα δούμε τα δύσκολα και οι δύο ομάδες είναι σημαντικό τι χαρακτήρα θα δείξουν σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή του παιχνιδιού. Για άλλη μια φορά εγώ θα πιμήνω ότι θα κερδίσει αυτός που θα έχει καθαρότερο μυαλό και θα είναι πιο δυνατός στην άμυνα. Περιστέρι σουτάρει εδώ με τον Πελεκάνο, κακό το σουτ. Δεύτερο σερί κακό σουτ του Περιστερίου. Και μάλιστα είναι καλό. Βλέπω ότι ο Πρέλεβιτς προσπαθεί να ηρεμήσει και να πάει σε πιο αργό ρυθμό το παιχνίδι. Φωνάζει στους παίκτες. Να και τα τρίποντα, 42-56%. Σκοτ. Μιλισάβλεβιτς πάνω του Κούρτοβιτς. Βγαίνει από τα σκρινοκόμματος. Ωραία για το Σκοτ. Αλέξης από καλή θέση. Σουτάρει αστοχή. Η μπάλα φτάνει στο Χάτσον. Ο Αλέξης εξακολουθεί να είναι κακός σήμερα. Δεν είναι ο Αλέξης αυτός. Ναι, αλλά για την ποιότητά του και την αξία του ένα τέτοιο σουτ πρέπει να το κάνει. Νομίζω ότι αυτά είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και μια φυσιολογική εκτέλεση. Χάτσον, Κούρτοβιτς για τρεις, μέσα, 80-77, το σούτ από τον Μίρζα Κούρτοβιτς, τρεις πόντια για το Περιστέρι και εδώ Αργύρης Κοντουλάκης. Σημαντικό καλάθι για την ψυχολογία αυτή τη στιγμή του Περιστερίου. Κόμματος. Ο Πελεκάνος μαρκάρει τον Κόμματος στην τρίπλα και κάνει φάουλ. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι κύριε Πετρόπουλε η κατασκοπία στις μέρες μας και το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς ως έμπειρος αγωνιστής, το σκάουτινγκ όπως λέτε εσείς, έχει ανέβει πάρα πολύ. Βλέπω με τον Πελεκάνο πώς μαρκάρει στην καλή τρίπλα του κόμματος, γιατί ξέρει ότι ο κόμματος αν δεν κάνει την τρίπλα δεν μπορεί να σουτάρει. Βέβαια, αλλά
Υπάρχει ένα μύθο γύρω την κατασκοπία, νομίζω είναι υπερβολική. Κόμματο για τρει μέσα και αυτό. 80-80, τι παιχνίδι σήμερα. Η διάσταση που δίνουμε είναι απαραίτητη. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά και ιδιαίτερα από του συνεργάτε των προπονητών. Αλλά μια ομάδα δεν πρέπει να μένει στην κατασκοπία και στο πώ θα αντιμετωπίσει μόνο την κατασκοπία μια ομάδα. Το γήπεδο είναι η πράξη, είναι αυτό που θέλει. Ακριβώ. Χάτσον, Κούρτοβιτ. Πλέον ο Μιλισάβλεβης προσπαθεί να το μαρκάρει κοντύτερα, όμως βρίσκει χώρο. 2-2 και ο Μίρζα Κούρτοβιτς έχει 4-4 με 15 πόντους. 3-6 από τον Μακάριος, οι δυο τους έχουν 7-10. Και 83-80 το Περιστέρι. Βασιλιάδης, με αντίπαλο από τον Μακάριο. Μιλισάβλεβης έχει 3 καλούς στο Περοπάου. Αλέξης θα σηκωθεί, σπάσιμο της μέσης, φάουλ από Γλυαδάκη. Φοβήθηκε το φάουλ, φοβήθηκε το σούτο Αλέξης και κάνει το φάουλ ο Γλυαδάκης, είναι το 5ο φάουλ. Ο Ανδρέας Γλυαδάκης, νομίζω εδώ θα αφήσει ένα κενό, κύριε Πετρόπουλε. Σίγουρα είναι ένα ψηλό παιδί που μπορεί να παίξει πάνω στο σκοτ. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά θα πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το pick and roll που λέγαμε πριν. Λοιπόν, εδώ το σπάσιμο της μέσα τον Αλέξη στο φάουλ του Γλυαδάκη, δείτε εδώ. Καθαρό φάουλ, δεν τίθεται σε αμφιβήτηση. Γλυαδάκης εδώ, ευστοχή ο Αλέξης, ο οποίος έχει και ένα θετικό σήμερα, έχει 5-5 βολές. Λοιπόν, ο Γλυαδάκης έκατσε στον πάγκο σε 21 λεπτά 2 πόντι και 7 ριμπάντα, το οποίο τα έξι επιθετικά, έτσι. 83-82 μπροστά το Περιστέρι, 5-40. Αναμένεται ένα συγκλονιστικό φινάλε σε ένα παιχνίδι με πολύ ψηλή παραγωγικότητα για τις δύο ομάδες. Παπαμακάριος. Σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό για το Περιστέρι. Για τρεις Παπαμακάριος έξω αυτή τη φορά. Προσπαθεί ο Πελεκάνος φόλου πάνω από τον κόμματο, τον οποίο σημαντικό κερδίζει κατά κράτος. Εδώ ο Μιχάλης Πελεκάνος κατά κράτος κερδίζει τη μάχη του αέρα και της επαναφοράς από τον κόμματο. Δείτε εδώ, από τα 7,5 μέτρα ο Παπαμακάριος. Μπάλα στο Στεφάνι. Εδώ ο Πελεκάνος, ενώ ευστοχεί σε μια φάση σε κανονικό χρόνο ο Βασιλιάδης. 85-84 ο Κώστας Βασιλιάδης εδώ. Φτάνει στους 14 πόντους ο διεθνής παίκτης ΠΑΟΚ με τις εφήβους και τους νέους. Κούρτοβιτς, ενώ έχει βγάλει ο Πρέβιτς ψηλά το σκοτ για να κλείνει τα τρίποντα. Κούρτοβιτς, Δωρκοφίκης για τρεις. Αυτή τη φορά δεν είναι ευστοχή για τον παίκτη Περιστερή, ο Βασιλιάδης. Πάντως δεν έχει πανικοβληθεί ο ΠΑΟΚ από αυτή τη συνεχιζόμενη μακρινή ευστοχία των παίκτων του Περιστερίου. Βασιλιάδης, πάμε για συγκλονιστικό φινάλε. Να και τα rebound 28-23. Κόμματος, η προσποίηση πάνω στον Πελεκάνο που μαρκάρει στεναρά. Βασιλιάδης χάνει προς το κοντρόλ. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Σε σύγχυση το σουτ. Κόμματος έξυπνα στον Κούρτοβιτς που καθυστερεί. Καθυστερεί εκεί και η μπάλα για το Περιστέρι μένει με φάουλ. Κοιτάξτε εδώ, Κόμματος ανακόπτει με αυτό τον αθλητικά πονηρό τρόπο τον εφηβιασμό. Ναι, είναι μια τακτική μέσα στο παιχνίδι. Δεν φταίει κανείς, ο Κούρτοβιτς φταίει που κράτησε την μπάλα τόσο στα χέρια του. Η μπάλα πάντα μεταφέρεται πιο γρήγορα παρά με τρίπλα. Πιο γρήγορα με πάσα παρά με τρίπλα. Κούρτοβιτς. Πελεκάνος. Θα πάει στο drive. Υπάρχει φάουλ. Να πούμε ότι ο Λάρι Στιούαρτ κάθε στο μάγκο του Περιστερίου. Ενώ βλέπουμε τον έστω ακόμα του. Εδώ είναι ο Πελεκάνος. Είναι το δεύτερο φάουλ αυτό, ομαδικό φάουλ, οπότε αυτό μπορεί στην πορεία να αποδειχθεί για τον ΠΑΟΚ θετικό. Τρία φάουλ έχει το Περιστέρι. Δύο ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει 4 ο έστω ακόμα του. 4 έχει ο Βασιλόπουλος. 86-84, να ο Αργύρης Πετουλάκης. Έδωσε την οδηγία στο Μανώλη. Ο Μανώλης είναι ο Παπαμακάριος, να γυρίσει πίσω για τυχόν εφηδιασμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, 4-10 για τη λήξη. Μιλισάβλεβης, ενώ ο ΠΑΟΚ χάνει με 86-84. Βασιλιάδης, Μιλισάβλεβης, Σκοτ, Βασιλιάδης. Αλλαγή παιχνιδιού από αυτές τις πάσες που απαγορεύονται στο μπάσκετ, τις διαγώνιες. Πελεκάνος, καρφώνει εντυπωσιακά, 88-84. Για το Περιστέρι, 3-53, ενώ πάμε σε time out. Πάμε στον Γρηγόρη Νάνη. Αυτό που ζήτησε ο Αργύρης Πεδουλάκης είναι να πάρει ο Χάτσον μαζί του το σκοτ, να τον ανεβάσει ψηλά στη ρακέτα, όπως είπε, για να δώσει την ευκαιρία στους περιφερειακούς να διεισδύσουν κοντά στο καλάθι. Βασιλιάδης για τον ΠΑΟΚ. Κόμματος.
Από μακριά για τρεις, μέσα 88-87. Έχουμε πάει σε ένα παιχνίδι υψηλών προδιαγραφών σουτ, κύριε Πετρόπουλε. Είναι μεγάλα τα ποσοστά και αυτό που εγώ βλέπω ότι δεν είναι τραβηγμένα, δεν είναι, είναι λογικές προσπάθειες. Και ίσως είναι ο σημαντικός λόγος ότι και οι δύο ομάδες δεν μπορούν να συγκεντρωθούν τόσο όσο πρέπει τουλάχιστον στην άμυνά τους. Υψηλό σκορ και μεγάλα ποσοστά ευστοχίας. Μιλάμε για 63-64% στα δίποντα και 55-44% στα τρίποντα. Αυτό σημαίνει το εξής. Ή ότι η σουτέρ είναι σε μεγάλη μέρα ή ότι οι άμυνες δεν είναι πολύ καλές. Ή και τα δύο. Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Λοιπόν, ότι... περνάνε τα 5 δευτερόλεπτα. Παπαμακάριος μπλοκαρίστηκε εκεί. Και ο Αργύρης τον τουλάχιστον σκεπτικός, καθώς δίνεται πια η δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να περάσει αυτός μπροστά. Είναι μοιραίο όταν υπάρχουν πολλές βοήθειες επάνω σε κάποιους παίκτες, αναγκαστικά κάποιος θα μείνει μόνος. Εκεί είναι λοιπόν θέμα ευστοχίας. Σήμερα οι παίκτες είναι αρκετά εύστοχοι και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν μπορούν πάλι. Αλέξης μπλοκάρεται, προσπαθεί και βγάζει για τον Βελισάβλεβιτς. Με ταμπλό μέσα 88-89. Είναι αυτό που λέγατε πριν και αυτό που λέτε στις προπονητές, η έξτρα πάσα. Όταν υπάρχει βοήθεια, θα μείνει πάντα μια έξτρα πάσα. Πρέπει να βρεθεί ο ελεύθερος παίκτης. Έτσι. Και εκεί οι παίκτες είναι σημαντικό να βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους. Κούρτοβιτς που έχει βοηθήσει πολύ το Περιστέρι στα τελευταία λεπτά. Δορκοφίκης θα πάει στο drive πρώτου σκοτ, θα στοχίσει εκεί, μαζεύει τελικώς ο Βασιλιάδης. Τρέχει ο ΠΑΟΚ για να βγει με προποθέσεις εκπληδιασμού που δεν περνάει τελικά, καθώς ο Περιστέρι μια ιδιαίτερα γρήγορη και αθλητική ομάδα επιστρέφει. Μιλισάβλεβιτς για τον ΠΑΟΚ, του Μπάνε Πρέντεβιτς που είδαμε κόμματος. Κόμματος, προσποίηση στον Δορκοφίκη. Μιλισάβλεβιτς 6 δευτερόλεπτα σκοτ. Ο Χάτσον, ο ξυδερικέστερος, μαζεύει την μπάλα. Παπαμακάριος, υπάρχει φάουλ. Από τον Wendell Alexis. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Αμερικανό που έχει οργώσει πραγματικά τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Εδώ τα λέει Σπυρίδωνος και Παπαμακάριος. Δείτε εδώ Παπαμακάριος. Εδώ το φάουλ. Παπαμακάριος δείξει αντιαθλητικό. Παπαμακάριος, έτσι εν ολίγης. 2-5 βολές, 11-14 δίποντα. 3-7 τρίποντα, 7 rebound, 3 κλεψίματα, εν ολίγης 33 πόντους και μαγική εμφάνιση απόψε. Παπαμακάριος είναι άτυχος. 88-89. Του δίνεται τώρα ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι για να το ξαναρχίσει από την αρχή. Παπαμακάριος μέσα, 89-89. Νομίζω κύριε Πετρόπουλο ότι είμαστε σήμερα πολύ τυχεροί. Βλέπουμε ένα πολύ, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο Πρέλεβιτς ξεκινώντας πριν από το παιχνίδι στις δηλώσεις είπε ότι το παιχνίδι θα φτάσει προς το τέλος του πόντο-πόντο. Βασιλιάδης αμαρκάριστος για τρεις μέσα. Εδώ είδαμε κάτι ασυνήθιστο αλλά πετυχημένο. Πατώντας τη γραμμή πάντως, 89-91 Βασιλιάδης που φτάνει με αυτό τους 16 πόντους. Εξαιρετικό σουτέρ ο Βασιλιάδης. Έχει καρπό, έχει γλυκό σουτ και έχει γρηγοράδα στην κίνηση. Το ίδιο και ο Κούρτοβιτς, ο οποίος θα στοχεί πάντως. Αλέξης μαζεύει ένα rebound. Ο Αλέξης έχει 8 rebound και 6-6 βολές. Κατά τα άλλα ουδέν. Βασιλιάδης 89-91 μπροστά ο ΠΑΟΚ. 1,5 για τη λήξη. Να και τα σουτήτως παιδιάσουμε τον ΠΑΟΚ να έχει υψηλότερο ποσοστό. Ετοιμάζεται και ο Γιωβανόφσκι. Αλέξης, Μιλισάβλεβιτς. Θα πάει στον drive, υπάρχει foul. Να δούμε ο Πολίτης ποιον θα δείξει. Δεν είναι βολές, αυτό... Δείχνει το Δορκοφίκη. Είναι τέταρτο Δορκοφίκη, είναι τέταρτο και του Περιστερίου. Δείτε εδώ. Έκρυβε ο Παπαμακάριος με το σώμα του Δορκοφίκη, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. 89-91 ο ΠΑΟΚ. 1-26 για τη λήξη. Τέταρτο ομαδικό, τέταρτο Δορκοφίκη. Πάμε σε time out. Τα σουτ για να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε νίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει 7-1 στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε τον κόμματο για τον Μιλισάβλεβιτς. Βασιλιάδης απέναντί του είναι ο Παπαμακάριος. Σε μάν-μάν όπως και σε όλο τον αγώνα το Περιστέρι. Μιλισάβλεβιτς στο σκρίνο τον Αλέξης. Μιλισάβλεβιτς που θέλει να φύγει για να παίξει ένα εναντίον ενός. Το αγαπημένο του δηλαδή. Μιλισάβλεβιτς κόμματος μόνος. Φοβερή πάσα, φοβερή πάσα. 93 πάσα λέιζερ, έτσι. Και κάνα... ο παίχτης του κόμματος αυτή τη στιγμή νομίζω έχει την ευθύνη γιατί τον έχασε. Για να ακούσουμε τον Γρηγόρη, να είναι Γρηγόρη. Ο Αργύρης Πεδουλάκης είπε να μην βιαστούν να ψάξουν το τρίποντο. Από εκεί και πέρα πρώτη τους επιλογή να είναι η διείσδυση προς το καλάθι. Κάτι που δεν έγινε τώρα, έγινε με δεύτερη προσπάθεια και με τρίτη του Χάτσον. Και έρχεται ο Χάτσον, προσπάθησε από τον Μακάριος για τρίποντο. Συνέχεια όλο από τον Πελεκάνο και με τρίτη προσπάθεια. Κοιτάξτε, καταπληκτική φάση. Εδώ Πελεκάνο στα στοχή, βγαίνει μπάλα και έρχεται ο Χάτσον και βάζει μέσα. 91-93, 39 δευτερόλεπτα για τρίξη του αγώνα, ενός δραματικού αγώνα.
Παναγιώτες. Ο Σπυρίδωνος λέει παίζεται. Χάτσον μαζεύει την μπάλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε κάποια στιγμή, όχι τώρα, να δούμε το φάουλ. Αν έγινε φάουλ, επαναλαμβάνω. Ο Σπυρίδωνος είπε ότι δεν έγινε. Κούρτοβιτς. 18 δευτερόλεπτα, 91-93. Παπαμακάριος για 3. Αστοχή, μαζεύει ο Χάτσον, υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τώρα στα μάτια Μαρμαρά. Είναι 5ο φάουλ για τον 4 κόμματο στα 12 δευτερόλεπτα. 91-93. Εδώ για να δούμε. Δεν φάνηκε, ήταν εκτός πλάνου. Εντάξει, τώρα λίγη σημασία έχει. Και πάμε γρήγορα σε time out. Είναι δύσκολες φάσεις για τους διαιτητές. Τώρα λίγο φάουλ. Στο Michigan State. Χάτσον, ο αριστερόχειρας μέσα, 92-93. Για να δούμε τι θα αποφασίσει μετά ο Πεδουλάκης να κάνει. Αν ισοφαρίσει ο Χάτσον, πάει σε φάουλ ή περιμένει την επίθεση. Αν τη χάσει, θα πάει σε φάουλ, όπως με πληροφορεί ο Γρηγόρης Νάνης. Δεν τη χάνει. 93-93. Σε ένα ντέρμπι με κεφαλαία γράμματα. 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μιλισάβλεβιτς. Τώρα 5. Μιλισάβλεβιτς. Θα πάει στο drive. Η μπάλα στο καλάθι, 2 και 8 για τη λήξη. Το χρονόμετρο σταματάει όπως σωστά πρέπει, 95-93 ο ΠΑΟΚ και πάμε σε time out. Προπονητές. Λοιπόν, η επαναφορά θα γίνει από τον Μακάριο Γρηγόρη, πολύ γρήγορα πες μας θα γίνει. Θα είναι ο τελικός αποδέκτης μπάλας. Για να δούμε, Παπαμακάριος σε αυτή την baseball πάσα. Για ποιον, για τον Σκοτ και το παιχνίδι εδώ τελειώνει. Το Περιστέρι κερδίζει 93-90, με συγχωρείτε, ο ΠΑΟ κερδίζει 95-93 μέσα στο Περιστέρι, σε ένα καταπληκτικό στην εξέλιξή του παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες πέρασαν τους 90 πόντους, δίκαια τα πανηγύρια από τους παίκτες του ΠΑΟ που ήρθε εδώ, κάνει την έκπληξη, κερδίζει το Περιστέρι. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο μαζί για το φινάλε, τον επίλογο, το επιμύθιο αν θέλετε αυτού του πολύ μεγάλου αγώνα.